Μοιράζω πόνο, φίλες και φίλοι, με αυτό το βίντεο εδώ, με αυτή την ανάλυση, μοιράζω πόνο. Ελάτε να περάσουμε λίγο καλά, να ξεχαστούμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι πραγματικά όλοι μας θα τρελαθούμε. Είχαμε την πανδημία, είχαμε, πώς το λένε, είχαμε πριν την κρίση τα μνημόνια κτλ. Έχουμε τώρα πόλεμο, έχουμε φόβο πυρηνικών, έχουμε φόβο να διαλυθεί η Δύση με την Ανατολή, να συγκρουστεί σε μια άνευ όρων, ας το πούμε, πολεμική. Και τι δεν έχουμε, λοιπόν, θα πάθουμε πλάκα στο τέλος. Εντάξει, είπαμε να μπούμε στην εποχή του υδροχώου και έχει γυρίσει το σύμπαν ανάποδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι ενέργειες του υδροχώου. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες τώρα για το τι συμβαίνει. Έχουν υπάρξει αναλύσεις, τις οποίες παρακολουθώ από έγκριτους αστρολόγους στο εξωτερικό, που πριν γίνει εκφράζαν την ανησυχία τους και όντως το ρόλο του Πούτιν κτλ. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις ενέργειες. Το μόνο μήνυμα που έχω να πω είναι γενικότερα ειρήνη, για να μην τρελαθούμε, και ειρήνη για να μπορέσουμε να είμαστε αδελφωμένοι και να ζούμε τις ζωές μας όμορφα, ειρηνικά, με αγάπη κτλ. Λοιπόν, θα μοιράσουμε όμως πόνο. Επειδή γίνεται αυτό που γίνεται, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα πολύ ωραίο πανάρχαιο ρίξιμο αιγυπτιακό, το οποίο θα το δείτε, θα σας το αναλύσω βήμα-βήμα, στο οποίο δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό, είναι πολύ εύκολο, κατανοητό, αλλά αυτό χάνεται στα βάθη τώρα του, πώς το λένε, των αιώνων και πώς το χρησιμοποιούσαν. Αυτό το ρίξιμο συνήθως στο τέλος βάζανε και ένα ξόρκι. Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με ξόρκια, δεν θα βάλουμε κάποιο ξόρκι, θα είναι απλά έτσι όπως είναι και θα το δείτε και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επίσης θα μου πείτε, να σας πω κάτι για τα ξόρκια γενικά, αστρολογικά το προσεγγίζω. Εντάξει, κάποιος για να έχει δύναμη στα ξόρκια και να έχουν, γιατί δεν έχουν όλοι αυτή τη δυναμική, πρέπει να συμβαίνουν κάποιοι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας να έχει πάρα πολύ άρι στο χάρτη του, δυνατό άρι, όχι σε φθορά, ο άρις να μην είναι σε φθορά, δηλαδή να μην είναι σε κάποιο ζώδιο, ας πούμε να μην είναι ο άρις του συχθής, ξέρω εγώ τι. Χρειάζεται να έχει δύναμη. Μία δύναμη, παραδείγματος χάρη, είναι η 16η μοίρα του κρυού. Εκεί, όσοι ξέρουν από αστρολογία, είναι και μία πύλη που δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Να έχει επίσης, ξέρω εγώ, άριστον εγώ καιρό. Είναι και αυτό ένα καλό σημάδι. Να έχει άριστο σκορπιό. Είναι και αυτό είναι ένα σημάδι και αυτό πολύ αρκετής δύναμης για τα ξόρκια εννοούμε. Και επίσης συμβαίνουν και άλλοι, συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Πρέπει το ξόρκι για να έχει επιτυχία, πρέπει και ο άλλος, ο χάρτης του, να επιτρέπει να γίνει υποδοχή αυτής της ενέργειας. Διότι αν δεν υπάρχει υποδοχή. Σας το λέω, το εξετάζουμε αστρολογικά. Λοιπόν, οπότε μπορεί να κάνει ο άλλος 500.000 ξόρκια και να μην τον πιάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί μπορεί να έχει έναν πολύ ισχυρό δία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ας το πούμε. Μπορεί να έχει δία στον 1ο οίκο, μπορεί να έχει δία στον 10ο οίκο, μπορεί να έχει πολύ ισχυρό δία και στον 8ο οίκο, έτσι. Οπότε εκεί ο άλλος και να χτυπιέται και να έχει ισχυρό άρι, δύσκολα θα γίνει, δηλαδή θα το ισορροπήσει. Λοιπόν, δεν λέω κάτι άλλο για να μην σας μπερδέψω, απλά αυτό σαν πληροφορία, κρατήστε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχουν ξόρκια και στην αστρολογία. Υπάρχουν συγκεκριμένα περίπου πάνω από 78, αν θυμάμαι, ξόρκια στην αστρολογία, τα οποία όμως πρέπει κάποιος να τα ξέρει. Και δεν γίνονται στα ελληνικά. Όχι. Γίνονται ή στα αρχαία ελληνικά, ή στα αρχαία λατινικά, ή στα γοτθικά. Κρατήστε το και αυτό σαν πληροφορία, είδατε, μαθαίνετε εδώ πέρα πράγματα. Οπότε θα κάνουμε το ρίξιμό μας, θα ρίξουμε πόνο εδώ, είναι φόλης της ύλης, και στη συνέχεια θα το αναλύσουμε, θα το δούμε. Θα περάσουμε πολύ όμορφα και προχωράμε. Εντάξει, λοιπόν, να σας κάνω μια παρουσίαση πρώτα απ' όλα. Θέλω να δείτε τις κάρτες, το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Το πρώτο deck που θα έχουμε είναι αυτές εδώ πέρα οι κάρτες. Εγώ σας τις δείχνω αν σας αρέσουν, αν σας κάνουν κλικ. Εντάξει, αυτές είναι οι κάρτες, είναι πολύ ιδιαίτερες, καλά κάποιες είναι και ανάποδα τώρα, δεν πειράζει. Θα τις ισιώσουμε. Λοιπόν, το επόμενο deck να σας το παρουσιάσω είναι αυτό εδώ πέρα. Απίστευτη, έτσι, πολύ ωραία χρώματα, είναι από τις αγαπημένες μου και αυτές οι κάρτες, πολύ όμορφα χρώματα, πολύ προσεγμένα, πολύ μυστήριο, έχει και αυτό ένα μυστήριο, εντάξει. Κέλτικες, είναι ειδικές κέλτικες, και αυτές βεβαίως είναι κέλτικες, γιατί αν παρατηρήσετε έχουν ένα ειδικό εδώ πέρα σηματάκι, το οποίο δείχνει, είναι και αυτό, έχει μια κέλτικη αποτύπωση, και αυτές εδώ πέρα τις κάρτες, πανέμορφες και αυτές, έτσι, ιδιαίτερες, πολύ ωραία χρώματα, και εδώ πολύ μυστικά όμορφα σύμβολα, το βάζω εδώ,
Και το επόμενο deck, γιατί θα επιλέξετε deck έτσι, αλλά να τα δείτε πρώτα, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ασπρόμαυρο, αλλά. Α, έπιασα εδώ και τους εραστές, αλλά δείτε, είναι σαν, σαν να μιλάνε. Είναι σαν, σαν έχουν απίστευτα χαρακτηριστικά, παρόλο που είναι ασπρόμαυρες. Εδώ ο τροχός της τύχης. Λοιπόν, αυτές είναι οι κάρτες. Και το μόνο που θέλω να κάνετε εσείς είναι απλά να επιλέξετε με ποιο deck εσείς συντονίζεστε. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ή το τέταρτο. Ορίστε, ας το γυρίσουμε κιόλας. Να, εδώ έχει βγει ο κόσμος, εδώ έχει βγει ο πύργος, καταστροφή όλα, εντάξει. Εδώ έχει βγει ξανά ο πύργος και εδώ έχει βγει η δικαιοσύνη. Θα μπορούσα να σας πω τώρα ότι μόλις κάναμε και ένα ρίξιμο για το τι συμβαίνει. Ο κόσμος όλος εδώ που αφορά όλο τον πλανήτη. Εδώ έχει δύο πύργους, οι οποίοι καταστρέφονται, Ανατολή και Δύση. Καταστρέφονται όπως και να το κάνουμε. Ή καταστρέφεται η οικονομία, καταστρέφονται οι άνθρωποι, καταστρέφεται από όπου καταστρέφεται. Και η δικαιοσύνη είναι αυτοί οι οποίοι, αυτοί που τα προκαλούν, πρέπει και να λογοδοτήσουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν παίρνω θέση αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω μέσα από τα ταρό, τα οποία και από, σου λέει και από εδώ και από εκεί. Έτσι όπως φέρατε και τον κάνετε τον κόσμο, sorry, πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Αλλά θα το βρούνε καρμικά. Τώρα πώς θα το βρούνε καρμικά, θα αφήσουμε αυτόν ίσως λίγο να εξελιχθεί και βλέπουμε την εξέλιξη των καταστάσεων. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας, έτσι, γιατί αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε πόνο εδώ στο δικό μας το κομμάτι, έτσι, στα δικά σας τα κομμάτια, στα δικά μας εδώ πέρα τα ιδιαίτερα, τι επιλέγετε. Μη σας φοβίζει ο πύργος όμως, έτσι. Μη σας φοβίζουν οι πύργοι, διότι ο πύργος σημαίνει ότι επιτέλους κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε, κάτι το οποίο τελικά ήταν ψεύτικο, κάτι το οποίο τελικά δεν έπρεπε να υπάρχει, καταστρέφεται και εκεί πρέπει με πολύ συνειδητότητα εμείς στη ζωή μας να χτίσουμε κάτι καινούριο. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Σας το ξαναλέω. Και αυτό παίρνω και από τα λόγια του Πυθαγόρα, όπου έλεγε ότι δεν έχει σημασία η ηλικία. Ο Πυθαγόρας ξεκίνησε να φτιάξει τη σχολή του κάτω στον Κρότονα στην Ιταλία, όταν ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 52 ετών. Που θα μπορούσε κάπως να πει, μα 52 ετών, ξέρω εγώ τι, είσαι σε μια ηλικία. Όχι, είσαι νεότατος. Λοιπόν, και αναφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ξέρω ότι έχω όλες τις ηλικίες. Το βλέπω δηλαδή στο κανάλι μου. Η ηλικία, να σας πω την αλήθεια. Ναι, okay, εντάξει, δεν θα πάμε στα 52 μας να γίνουμε αστροναύτες, ας το πούμε. Δεν θα έχουμε αυτή τη δυναμική. Μπορούμε όμως να κάνουμε νέα πράγματα, να κάνουμε νέα ξεκινήματα σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Δεν είναι ποτέ αργά, ποτέ αργά. Ακόμα και όταν έχουμε ξεπεράσει αυτή την ηλικία των 52. Μπορεί κάποιος να είναι 70 χρονών, ξέρω, και να μ' ακούει τώρα. Και να μου λέει, βρε παιδάκι μου, τι μου λες τώρα, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Μπορεί να είναι ένα σχολείο, μπορεί να είναι μια σχολή. Μπορεί να μάθει κάτι, μπορεί να είναι μια τέχνη. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι μια νέα φιλία. Μπορεί, πολλά μπορεί. Και μου πείτε ειρωνικά, α, ναι, είναι, η φιλία μας είναι στο νοσοκομείο με τον γιατρό. Λοιπόν, δεν ισχύει. Εντάξει, ισχύουν, δεν λέω, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε μη σας φοβίζει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι και αυτά είναι τα 4 decks, αυτές είναι οι αποτυπώσεις τους. Εγώ τώρα θα τα πάρω για να ξεκινήσουμε να δώσουμε πόνο λοιπόν εδώ και θα δείτε τι θα έχει να γίνει εδώ. Πανικός πραγματικά. Θα περάσουμε ωραία. Θα το βάλω εδώ πέρα. Να το βάλω εδώ για να μην ενοχλούν και να ξεκινήσουμε με το πρώτο deck. Θα μου επιτρέψετε όμως να ανακατέψω καλά πρώτα. Λοιπόν, οπότε τώρα ανακατεύουμε εδώ πέρα το πρώτο deck. Όσοι επιλέξετε το πρώτο deck, να δούμε τις γενικότερες τα μηνύματα. Θα σας κατευθύνω εγώ ένα προς ένα, διότι τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, είναι πολύ συγκεκριμένα και θα το δείτε πώς πηγαίνει. Αρχαίο είναι αυτό, αρχαίο αιγυπτιακό ρίξιμο και προχωράμε. Ωραία λοιπόν, θα κόψουμε. Δεν πειράζει αυτό που είναι εδώ έτσι και ξεκινάμε. Η πρώτη κάρτα. Για να επιλέξω μία πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα είναι ο εξωτερικός σας εαυτός. Έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούν, δηλαδή. Ο εξωτερικός εαυτός σημαίνει πώς εγώ επικοινωνώ με τους άλλους, πώς εγώ επικοινωνώ με τον κόσμο, πώς εγώ βγαίνω προς τα έξω, έτσι. Δηλαδή, όχι εγώ προσωπικά, εσείς δηλαδή, πώς βγαίνετε εσείς προς τα έξω. Είναι ο βασιλιάς μπαστούνι, φαίνεστε ότι είστε άτομα δυνατά, έχετε αρκετή ενέργεια, ωριμότητα, σοφία, δύναμη. Σας χαρακτηρίζουν πολλές φορές, μπορεί να σας χαρακτηρίσουν και αυτό που λένε το αντράκι, το μαγκάκι. Εδώ κυβερνάτε κυρίως από το λέον, αλλά όμως αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς.
Αν τώρα δεν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, δηλαδή μπορεί κάποιο να είναι ρε παιδί μου ηχθής και να του έχει τύχει αυτό εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βγαίνετε προς τα έξω με ένα άλλο προφίλ. Γιατί πολλές φορές βγαίνουμε με ένα πρόσωπο προς τα έξω. Μπορεί... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές τι κάνουν, μπορεί να μην έχουν και τόσο πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω σε ένα επίπεδο υποκρίνονται ότι έχουν. Δεν είναι κακό. Είναι ο τρόπος τους για να επικοινωνούν. Φοράμε όλοι ένα πρόσωπο, ένα προσωπείο και βγαίνουμε έξω. Και πολλές φορές αλλιώς συμπεριφερόμαστε στη μητέρα μας, αλλιώς σε ένα αφεντικό, αλλιώς όταν πάμε στην εφορία, έτσι, αλλιώς στον οδηγό που μας περνάει στο κόκκινο, έτσι, αλλιώς συμπεριφερόμαστε. Πάντως εδώ δείχνει τη δύναμή σας. Εδώ δείχνει την αισιοδοξία και στον τρόπο με τον οποίο πώς βγαίνετε εσείς προς τα έξω, το προφίλ που βγάζετε. Δυνατό. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Η επόμενη κάρτα είναι εσωτερικά τώρα τι γίνεται. Εντάξει, εξωτερικά, okay. Εσωτερικά τι κάνουμε. Και εσωτερικά είναι το τρία σπαθί. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι πολύ φυσιολογικό. Τι κάνεις, πως είσαι, εδώ απαντάτε πάρα πολύ καλά. Και μέσα σας όμως είστε συντρίμια. Τρία σπαθί. Έχετε στεναχωρηθεί, έχετε προδοθεί, κυρίως στο ερωτικό κομμάτι. Εσωτερικά λοιπόν μπορεί να σπαράζετε, εσωτερικά η καρδιά σας... είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπαθείτε εσείς να εξισορροπήσετε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για ουρανό στο ζυγό, ξαφνικά γεγονότα. Ο ουρανός στο ζυγό σημαίνει ξαφνικά γεγονότα. Ενώ ο ζυγός προσπαθεί να ισορροπήσει τις καταστάσεις, ο ουρανός εδώ πέρα έρχεται με ένα ξαφνικό γεγονός. Σας έχουν τύχει ξαφνικά πράγματα στη ζωή σας και η καρδούλα σας το ξέρει πώς αντέχετε και πώς προχωράτε και όλη αυτή η στεναχώρια την οποία εσείς κουβαλάτε και παρόλα αυτά δείχνετε αρκετά δυνατοί, δυνατές προς τα έξω. Είναι αυτό που λένε, πώς θα πας βρε Μαρία μου, ας το πούμε ένα όνομα τυχαίο, καλά βρε ρουλίτσα μου, μια χαρά, δόξα τω Θεώ κτλ. Και μέσα σας εσείς είστε, πονάτε. Και αφορά άντρες αυτό και γυναίκες, έτσι. Πώς θα πας ρε Μίτσο, ας πούμε, μια χαρά ρε φίλε, εντάξει, μια χαρά. Και από μέσα σας πραγματικά είστε, να σας κλαίνει οι ρίγκες, ας πούμε, δηλαδή σπαράζει η καρδιά σας πραγματικά. Είπαμε, θα μοιράσω πόνο, σας το είπα. Θα μοιράσουμε πόνο, λοιπόν. Okay, γιατί είναι και το ρίξιμο τέτοιο. Είναι πολύ δυνατό, πολύ αποκαλυπτικό. Αλλά αυτή είναι η δουλειά εδώ πέρα και στο κανάλι. Να κάνουμε μια ωραία δουλειά, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία και ας βγουν μηνύματα και δύσκολα. Λοιπόν, το τρίτο είναι το μέλλον. Προσέξτε πώς πηγαίνουμε τώρα. Εδώ πηγαίνουμε τελείως διαφορετικά. Συνήθως τα ρηξίματα, το μέλλον, το πηγαίνουν προς το τέλος. Εδώ αυτό το ρίξιμο πάει τελείως διαφορετικά. Εδώ λοιπόν θα επιλέξω εγώ μία κάρτα για το μέλλον. Ένα λεπτό. Μία κάρτα για το μέλλον σας. Το μέλλον σας λοιπόν είναι δύο σπαθί. Εδώ τώρα πάμε σε άλλη δόνηση. Το δύο σπαθί, το μέλλον σας, σημαίνει εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση αυτή δεν είναι τις κακές κάρτες. Εδώ τώρα έχουμε Αφροδίτη στο ζύγο. Προσέξτε. Εδώ είχαμε ουρανό στο ζύγο. Εδώ έχουμε τώρα Αφροδίτη στο ζύγο. Είναι η εξισορρόπηση των σχέσεων. Το μέλλον σας... Έτσι όπως αρχίζει και βγαίνει, είναι να εξισορροπήσετε γενικά τις σχέσεις σας ή τους ανθρώπους με τους οποίους εσείς είστε αυτή τη στιγμή σε μια άσχημη κατάσταση. Είτε είναι ερωτικό το κομμάτι, είτε είναι συνεργασία, είτε οτιδήποτε. Είναι θέμα οικογενειακό, είναι θέμα κληρονομικό, είναι να έρθει η ισορροπία. Δείτε ότι όταν εσείς ισορροπήσετε και ισορροπήσετε και τις σκέψεις εδώ βέβαια είναι σκέψεις, συνέστημα κτλ. Κυρίως σκέψεις. Αν μπορέσετε να τα βάλετε σε μια σειρά, τότε θα μπορέσετε το μέλλον σας θα μπορέσετε να εξορροπήσετε. Το μέλλον όμως αυτό που βγαίνει και λέει είναι δες, εξισορρόπησε τις καταστάσεις, δες τι σου συμβαίνει μέσα σου, βγες από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Εξισορροπώντας τις δυναμικές. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη κάρτα τώρα. Εδώ γραμμένο πάμε τώρα στο παρελθόν. Είπαμε τώρα, θα μοιράσουμε πόνο, έτσι. Λοιπόν, το παρελθόν σας, ένα δέκα σπαθί, τι έγινε ρε παιδιά εδώ. Τι έχει γίνει μέσα στο παρελθόν. Εδώ και τι δεν έχει πέσει τώρα. Έχουμε πάλι ουρανό. Δείτε που έχετε λίγο τον ουρανό, κάτι με εσάς παίζει με τον ουρανό σας. Σε ποια φάση είναι αυτή την περίοδο, γενικά. Πού έχετε τον ουρανό σας, ποια είναι η δυναμική του, σε ποιο οίκο ίσως υπάρχει. Μπορείτε να το δείτε σε ένα απλό πρόγραμμα, πώς το λένε, που υπάρχουν και στο ίντερνετ. Αν θέλετε να δείτε δύο-τρία πραγματάκια, έτσι να πάρετε μια πληροφορία και να πείτε, α, ναι, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Και ο ουρανός που βρίσκεται τώρα σε εσάς, δηλαδή. Εδώ τι έχουμε τώρα, δίδυμους. Έχουμε ουρανό στους δίδυμους. Εδώ είναι το 10 σπαθί. Είναι από τις πιο αρνητικές κάρτες. Είναι όλα τα πάντα. Η κατάθλιψη, η στεναχώρια, η αρρώστια, οι δυσκολίες. Το μυαλό σας έχει καεί πραγματικά.
το μυαλό σας έχει μπει αυτή τη στιγμή, είναι καμένο. Έχει, είναι αυτό που λένε, έχει κάψει φλάτζα που λένε. Θα μου πείτε, μα τι μου λες βρεακά τώρα. Ναι, έχετε περάσει πολύ δύσκολα στο παρελθόν. Έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σας έχουν προδώσει άνθρωποι. Σας έχουν προδώσει φίλοι. Σας έχουν προδώσει οι κοντινοί σας άνθρωποι. Οι άνθρωποι που αγαπούσατε. Οι άνθρωποι που ήσασταν εσείς που είχατε ερωτευτεί. Όποιος και να είναι αυτός. Μπορεί να έχετε προδοθεί από οτιδήποτε. Καταστάσεις, γεγονότα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Και ξαφνικά γεγονότα. Και όλο αυτό έρχεται λοιπόν εδώ με τη σειρά του, γιατί επιμένει εδώ, είναι τέταρτη κάρτα από το παρελθόν, επιμένει λοιπόν και σου λέει εδώ για μέλλον, γι' αυτό σου βγαίνει εδώ η εξισορρόπηση. Κοιτάξτε εδώ αυτές τις δύο δυνάμεις, ο εσωτερικός εαυτός και το παρελθόν. Προσπαθείτε να εξισορροπήσετε. Προδοθήκατε. Οκ, εντάξει. Αυτό που λέει η κάρτα όμως είναι, έχεις πιάσει πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχεις καεί, έχεις πιάσει πάτο, αυτό που σου μένει είναι ανέβα. Πήγαινε προς τα πάνω. Ανέβα, να ανέβεις. Πάμε τώρα σε μια επόμενη κάρτα. Θα σας είπα, θα μοιράσουμε πόνο. Οικογένεια. Όλοι έχουμε μια οικογένεια. Άσχετα πώς είναι η κατάσταση. Είτε θετική είτε αρνητική. Και έχουμε ένα 8-5 άκτινο. Okay. Σε θέματα λοιπόν οικογένειας έχει βγει πάλι μια Αφροδίτη. Εδώ Αφροδίτη, ναι. Εδώ Αφροδίτη, μισό. Όχι, δεν είχαμε. Εδώ είχαμε Αφροδίτη. Ναι. Η Αφροδίτη έχει βγει στο μέλλον. Και εδώ έχει βγει, εδώ έχει βγει όχι ένα Ερμής, συγγνώμη. Νομίζω ότι ήταν η Αφροδίτη. Ένας Ερμής στον εγώ καιρό. Ερμής στον εγώ καιρό είναι από τις θετικές κάρτες. Είναι το 8 πεντάκτηνο, σημαίνει εργάζομαι και δουλεύω. Μπορεί να έχετε μία βοήθεια στα οικονομικά από την οικογένειά σας. Μπορεί να σας στηρίξει. Εντάξει? Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Πάντα έχετε ένα στήριγμα στην οικογένεια. Μπορεί να σημαίνει όμως και κληρονομιά εδώ. Μπορεί να σημαίνει και χάρισμα. Μπορεί να σημαίνει και μεταβίβαση ακινήτου. Το άλλο μπορεί να σημαίνει να εργαστείτε εσείς σκληρά προκειμένου να πετύχετε κάποια πράγματα. Σε θέματα γενικότερα σχέσεων δείχνει okay, μια σταθερή βάση. Γενικά ο εγώ καιρός αγαπάει την οικογένεια. Είναι από τα παραδοσιακά, στο πούμε, ζώδια, τα οποία δηλαδή το θεσμό της οικογένειας τον αγαπάει, αγαπάει τη μορφή του πατέρα, της μητέρας, έτσι, τα αδέρφια, όλα αυτά. Δείχνει δηλαδή και μια σταθερότητα που έχετε. Αυτό είναι καλό. Επικοινωνήστε, λέει ο Ερμής, οτιδήποτε πρόβλημα έχετε. Τώρα. Εάν είστε στα μαχαίρια, καλό θα είναι, γιατί μπορεί να συμβαίνει και αυτό εδώ πέρα, γιατί πέφτει εδώ ακριβώς δίπλα. Αν είστε στα μαχαίρια με την οικογένεια, καλό θα είναι, και επειδή σας έχει πληγώσει, μήπως μπορέσετε αυτό, αν υπάρχει πιθανότητα. Δεν μιλάμε εδώ πιεστικά, μιλάμε αν. Πάντα μιλάμε με το αν, έτσι. Αν μπορέσετε να τα φέρετε σε μια ισορροπία, να εργαστείτε πάνω σε αυτό, γιατί εδώ σημαίνει εργάζομαι. Βέβαια, το άλλο που σημαίνει δουλεύω πάρα πολύ και δεν βλέπω την οικογένειά μου. Ή δουλεύω τόσες πολλές ώρες όπου δεν μπορώ να δω και λίγο την οικογένειά μου. Αλλά έχετε όμως ένα αποκούμπι που λένε εκεί. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο που έρχεται, ετοιμαστείτε. Υγεία. Εδώ είναι η υγεία, για να δούμε. Εντάξει, δεν θα μπούμε και σε τρελές λεπτομέρειες, δεν θα σας κάνω και ακτινογραφία που λένε, ούτε εξετάσεις αίματος. Αχα. Τα πράγματα λοιπόν είναι καλά. Η ακόλουθος πεντάκτηνο. Ακόλουθος πεντάκτηνο, υπάρχει μια σταθερότητα, φροντίζουμε όμως την υγεία μας, έτσι. Γιατί πάντα όταν βγαίνουν ζώδια της γης, έχουν να κάνουν με τη φροντίδα, έχουν να κάνουν ότι. Εντάξει, η υγεία μπορεί να είναι σε ένα σταθερό επίπεδο, υπάρχει καλή ενέργεια, προσέχουμε όμως γενικότερα. Και σημαίνει και σφυργιλότητα, σημαίνει και καλή ενέργεια, σημαίνει και δύναμη για την ώρα. Είναι από τις θετικές κάρτες. Το μήνυμα εδώ πέρα γενικά της υγείας είναι να προσέξετε γενικότερα, ας το πούμε έτσι λίγο, θέματα με τα κόκαλα, θέματα με πονοκεφάλους, εντάξει, θέματα με κυρίως και εδώ πέρα όπως κρατάει εδώ πέρα το σύμβολο της γης είναι αυτό το πεντάκτηνο, προσέχουμε και λίγο τα θέματα γύρω από τα εταιρικά μας, λίγο τα ουρολογικά, θα μου πείτε τώρα. Στα λέγα εγώ, το ραντεβού μας είναι με τον γιατρό. Όχι, εντάξει, απλά προσέχουμε εδώ, έτσι. Αυτό έχει να κάνει εδώ με θέματα λίγο υγείας. Πάντως είναι από τις καλές κάρτες, αισιόδοξη κάρτα. Οπότε δεν θα μου τρελαθείτε, αυτό είναι καλό. Σημαίνει και δεν παθαίνουμε και κλακάς. Οκ, μια χαρά. Πάμε τώρα στο επόμενο. Η επόμενη κάρτα είναι ελπίδες και φόβοι. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, η πορεία είναι έτσι και μετά θα ξαναπάει έτσι προς τα κάτω. Λοιπόν, ελπίδες και φόβοι. Για να δούμε εδώ, για να επιλέξουμε μια κάρτα. Οι ελπίδες και οι φόβοι σας. Για να δούμε
Είναι ο κόσμος. Ναι, τι θα πει ο κόσμος, λέτε εδώ, έτσι. Και βέβαια οι ελπίδες και οι φόβοι, εδώ είναι και ο κόσμος που έχει τρελαθεί αυτή την περίοδο. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται, όλες αυτές οι δυναμικές οι οποίες υπάρχουν αυτή την περίοδο που ζούμε, με το πόλεμο των οποίων υπάρχει. Και το μήνυμα εδώ πέρα είναι ο κόσμος να είναι αδελφωμένος, έτσι, ο κόσμος να είναι μαζί, είμαστε όλοι ένα τελικά. Άσχετα από τις ιδεολογικές μας διαφορές, άσχετα από τις θρησκευτικές μας διαφορές, άσχετα από τις πεπιθήσεις μας, ο κόσμος είναι ένας, ο πλανήτης είναι ένας, οι φυλές είναι μία στην ουσία. Ναι, είναι πολλές, αλλά το ανθρώπινο γένος όμως είναι ένα. Υπάρχουν διαφοροποίησεις, ναι, υπάρχουν διαφοροποίησεις, φυσικά εννοείται. Εδώ υπάρχει και ένας χρόνος που δεν είναι τυχαίος εδώ πέρα, που σημαίνει ότι πολλές φορές για κάποια πράγματα χρειάζεται και λίγο χρόνο. Το μήνυμα λοιπόν για εσάς είναι, αν αναζητάτε μια ελπίδα, γιατί είναι και είναι μια από τις καλές κάρτες, με κάποιες όμως προϋποθέσεις. Σου λέει, θα πάρεις το χρόνο σου και τότε θα γεμίσεις με ελπίδα. Θα πεις όχι στο φόβο, θα αντιμετωπίσεις τους φόβους σου, πάρε το χρόνο σου για να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου και προχώρα. Ναι, υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Και βεβαίως θα μου πείτε, μα μου σου το κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα ρήξιμο το οποίο μιλάει για ελπίδα, έτσι, και δεν είναι τυχαίο που η 7η κάρτα μιλάει για ελπίδα και φόβους. Και εσείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι μια περίοδος όπου πρέπει να γεμίσετε, να πείτε όχι στο φόβο και να γεμίσουμε όλοι με ελπίδα. Διότι πολλές φορές λειτουργεί και το συλλογικό ασυνείδητο εδώ πέρα, που σημαίνει ότι όλοι μαζί, όταν θέλουμε κάτι, δηλαδή όταν θέλουμε ειρήνη, θα μπορούμε να συντονιστούμε. Λοιπόν, πάντως ο κόσμος σημαίνει και επιτυχία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα. Για να σας δω εδώ πέρα. Φίλοι ή εραστές. Φίλοι ή εραστές. Οι φίλες, οι ερωμένες, οι σύντροφοι κτλ. Πέντε κούπα. Μάλιστα. Το πέντε κούπα λοιπόν είναι μία από τις δύσκολες κάρτες. Έχετε πληγωθεί, δεν είστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευχαριστημένες γενικά από όλο το πλαίσιο. Οι φίλοι δεν παίρνετε αυτό που είναι να πάρετε από τις φίλες σας ή από το ερωτικό κομμάτι. Πλούτονας στο Σκορπιό, από τις πιο βαθύτατες καταθλιπτικές, ας το πούμε, στενάχωρες κάρτες, ένα έδαφος το οποίο είναι για εσάς. Είπαμε, μοιράζουμε πόνο, έτσι, σας είπα. Σας έχω προειδοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα μοιράσω πόνο. Δεν είναι τις καλές κάρτες. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη στεναχώρια, υπάρχουν προδοσίες, στεναχώριες, πολύ γι' αυτό και βγαίνει και σε αυτή εδώ πέρα τη σειρά, στην ίδια τη σειρά, να το πω έτσι, εδώ η στεναχώρια της καρδιάς και εδώ πέρα και το συναισθηματικό κομμάτι, στο οποίο σας ζορίζει πάρα πολύ. Υπάρχει μέλλον. Πάντα τα ταρό απαντάνε με δύο απαντήσεις, δηλαδή. Τα ταρό έχουν και θετική και αρνητική ενέργεια. Τα ταρό έχουν, μάλλον να το πω διαφορετικά, δείχνουν την θετική και αρνητική πλευρά μας, δείχνουν όλες εκείνες τις ιδιαίτερες δονήσεις που υπάρχουν και σου μιλάει ότι ναι, κοίταξε να δεις, ναι, αυτά τα τρία κούπα είναι ανάποδα. Εδώ υπάρχει σαν ένα τέρας, αν το δείτε εδώ, αν το παρατηρήσετε. Αυτό σαν ένα τέρας είναι μια άσχημη μορφή. Αυτές μπορεί να είναι και οι σκεπτομορφές. Δεν ξέρω αν τις έχετε γνωρίσει, αν τις ξέρετε τι σημαίνει σκεπτομορφές. Σκεπτομορφές, θα το πω πολύ γρήγορα, χωρίς να εμβαθύνω, είναι όταν σκεφτόμαστε πάρα πολύ αρνητικά, είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτές οι σκεπτομορφές, επειδή είναι ενέργεια, οι σκέψεις μας είναι ενέργεια, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πλέον και οι επιστήμονες, έτσι. Οι σκέψεις έχουν ηλεκτρική ενέργεια, να σας το πω έτσι, διότι δημιουργούνται με ένα συνδυασμό πραγμάτων, δηλαδή συναισθήματος, σκέψεων, εμμονών, στεναχώριας κτλ. Κολλάνε, ας το πούμε, πάνω στην άβρα μας και κολλάνε και στο σπίτι μας. Γι' αυτό κάνουμε και αγιασμούς και δεν ξέρω τι άλλο, για να φύγει, να ανασάνουμε λιγάκι, να ηρεμήσουμε. Αυτό είναι εδώ πέρα όλο το κομμάτι. Το μόνο θετικό που υπάρχει εδώ είναι οι δύο κούπες που είναι όρθιες. Αυτές είναι όρθιες, αυτές έχουν πέσει κάτω. Οι όρθιες κούπες σημαίνει ότι μην απελπίζεσαι, μην στεναχωρίεσαι για ό,τι έχει συμβεί στον ερωτικό σου τομέα, στους φίλους και φίλες. Πάντα υπάρχει το βγαίνω, πηγαίνω προς τα πάνω. Υπάρχει πάντα αυτή η διαδικασία. Σηκώνομαι και πηγαίνω και προχωράω. Πλούτονας στο Σκορπιό είναι δύσκολος συνδυασμός, είναι καρμικός συνδυασμός, είναι το βάθος της ασχήμιας, ας το πούμε, όχι του ζώδιου του Σκορπιού σαν ζώδιο, της ψυχής των σκέψεων που μπορεί να κάνει, έτσι, του σκοτεινού εκείνου κόσμου που υπάρχει. Και είστε σε ένα δύσκολο κομμάτι. Και πάμε τώρα και στο αποτέλεσμα. Για να πάμε, ρε φίλοι, και στο αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, στο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι 7 μπαστούνι. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται.
7 μπαστούνι είναι τελικά, γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, δηλαδή? Το αποτέλεσμα είναι βρίσκω τη δύναμή μου. Το αποτέλεσμα είναι πολεμάω, διεκδικώ, δεν τα εγκαταλείπω. 7 μπαστούνι είναι επίσης και το 7 σημαίνει και ευλογία. Το 7 μπαστούνι σημαίνει και 7 γενναίες πίσω κληρονομικού χαρίσματος, όχι με την έννοια που βλέπουμε δυστυχώς σε κάποιες διαφημίσεις. Έχει ο Μίτσος, έχει λέω εντελώς αυτά, έχει κληρονομικό χάρισμα. Εντάξει, όχι αυτά τα γελία πράγματα. Εννοούμε σοβαρά, τα οποία υπάρχουν και είναι και αποδεδειγμένα και ισχύουν έτσι από ανθρώπους. Έχετε όμως προστασία. Εδώ υπάρχει και το εξής. Τι σας έλεγα, είναι ο Άρης στο Λέον. Αυτό είναι και η δυνατή ενέργεια. Είδατε που είπα, δεν είναι τυχαίο που είπα και προηγουμένως σχετικά λίγο με αστρολογικά, αυτό ο δυνατός Άρης. Έχετε δυνατό Άρη εσείς εδώ πέρα. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και ο Βασιλιάς Μπαστούνη. Εδώ αφορά βέβαια τα ζώδια της φωτιάς, οροσκόπους ή πολύ φωτιά στο χάρτη σας. Δηλαδή τα στοιχεία που επικρατούν στο χάρτη είναι η φωτιά. Γιατί ισχύει και αυτό εδώ πέρα. Έχετε λοιπόν όλη την ενέργεια, την προστασία και τη δύναμη να διεκδικήσετε αυτά τα οποία θέλετε στη ζωή σας. Τώρα το 7 μπορεί να σημαίνει από 7 ημέρες, 7 εβδομάδες μέχρι 7 μήνες. 7 χρόνια όχι, δεν ισχύει. Εντάξει. Είναι καταστάσεις, είναι η δυναμική αυτή, είναι το αποτέλεσμα, είναι το αποτέλεσμα του ρηξίματος. Έχετε δύναμη. Είπαμε, θα μοιράσουμε πόνο εδώ πέρα, βιώνουν πολλά πράγματα. Έχετε δύναμη να ξεπεράσετε τους χωρισμούς, τις στεναχώριες, τις προδοσίες. Έχετε τη δύναμη τελικά σε αυτόν τον κόσμο και εσείς να δείτε την επιτυχία, ας πούμε, την ελπίδα, τη χαρά. Βγείτε από το βούρκο σας. Έχετε μια οικογένεια που μπορεί να σας δώσει δύναμη. Έχετε την υγεία σας, προσέξτε λίγο όμως. Μέσα από συνεργασίες θα τα καταφέρετε και μέσα από τελικά καλή επαφή με τους ανθρώπους, για να καταλάβετε τι θέλω να σας πούνε κιόλας, έτσι. Καρδούλα, η καρδούλα είναι πληγωμένη, αλλά όμως αυτό, με αυτό εδώ πέρα που ταιριάζει απόλυτα, έχετε τη δύναμη, έχετε πολύ μεγάλη ενέργεια κιόλας, έχετε και την ενέργεια να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας ρίξιμο, έτσι. Είπαμε, μοιράσαμε πόνο στο πρώτο ρίξιμο. Τα μαζεύω, φίλες και φίλοι, για να πάμε στο δεύτερο ρήξιμο. Στο δεύτερο ρήξιμο όμως, στο δεύτερο deck, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή. Μισό. Τα αφήνω εδώ στην άκρη και το δεύτερο deck. Το δεύτερο deck, φίλες και φίλοι, ήταν αυτό εδώ πέρα. Θα πρέπει να ανακατέψουμε τώρα, όσοι το επιλέξατε εσείς. Να πάμε να δούμε πάλι. Να μοιράσουμε λοιπόν εδώ τις πληροφορίες μας, να δούμε τι γίνεται, τι χρειάζεται να κάνετε, να δείτε. Είναι αρχαίο, πολύ αρχαίο, αιγυπτιακό ρήξιμο αυτό εδώ. Είδατε όμως, έχει πολύ λεπτομέρεια, έχει εφόλης της ύλης, γύρω γύρω μας πηγαίνει. Εδώ εσείς εδώ είστε πολύ... πάρα πολύ. Φαινόταν από την αρχή κάτι θα έπεφτε περίεργο. Και είναι το 10 ξυφών. Προδοσίες κι εσείς. Πολεμάτε με τις προδοσίες σας, για να το φέρω εδώ, να το δείτε κοντά, ρε παιδιά. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, τι σημαίνει σε όλους? Εδώ προδοσίες, εδώ σημαίνει πίσω καρφώματα, πίσω από την πλάτη, στεναχώριες, το αιματάκι σας εδώ, στο έδαφος κάτω. Πολύ άσχημη κάρτα, όμως το μόνο αισιόδοξο που υπάρχει εδώ είναι αυτή εδώ πέρα η εικόνα, αν τη δείτε, που δείχνει ότι ετοιμάζεται λίγο να ανέβει ο ήλιος σε αυτή την καταχνιά. Ίσως όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε περάσει για αρκετό χρονικό διάστημα, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, μας έχει επηρεάσει όλους σε έναν κάποιο βαθμό, έτσι. Και... αυτό δημιουργεί και σκέψεις πολύ έτσι αρνητικές, καταθλιπτικές, δύσκολες. Πού πάμε, τι θα γίνει, θα τα καταφέρουμε, τα οικονομικά μας, το ένα, το άλλο, οι σχέσεις μας. Όλο αυτό λίγο σας δυσκολεύει. Λοιπόν, έπεσε λοιπόν το μήνυμα, ανακατεύω λίγο ακόμα. Είναι δύσκολο, είπαμε. Είπαμε, μοιράζω πόνο, σας το είπα. Σας έχω προειδοποιήσει, εδώ υπάρχει, μοιράζω πόνο που λένε. Αλλά βλέπουμε όμως τα μηνύματα και πόσο όλα αυτά μας βοηθάνε. Ωραία. Και πάμε. Ξεκινάμε. Πρώτο. Ο εξωτερικός εαυτός. Ο εξωτερικός εαυτός είναι ο Άσος Πεντάκτινο. Έλα, αυτό είναι και πάρα πολύ καλά. Άσος Πεντάκτινο, η δύναμη του να πετυχαίνω πράγματα. Η δύναμη του να προχωράω, η δύναμη του να δημιουργώ και νέες καταστάσεις στη ζωή μου. Είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται τουλάχιστον στους άλλους ότι είναι καταφερτζής.
Το έχετε και έχετε και τη δύναμη να ξεκινήσετε. Σας είπα και στην αρχή που ξεκίνησα και έκανε την εισαγωγή μου, ναι, που έλεγε ο Πυθαγόρας, δεν έχει σημασία τόσο πολύ η ηλικία. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε κάτι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Σε οποιοδήποτε τομέα. Ναι, συναισθηματικό, ναι, δημιουργικό, ναι, να κάνουμε πράγματα, ναι, να χτίσουμε κάτι για εμάς, για τους εαυτούς μας. Έχετε το υπόψη σας. Το επόμενο έχει να κάνει με τον εσωτερικό μας εαυτό. Ο εσωτερικός εαυτός είναι... Ο εσωτερικός εαυτός, ενώ εδώ είναι, να κάνουμε αυτά, βιάζει μια δύναμη, είναι και, έχει και τάση για αρχηγό εδώ πέρα, για αρχηγήνα. Εδώ όμως μέσα σας είναι το 5 πεντάκτινο. Το 5 πεντάκτινο είναι «δεν έχω τίποτα». Σαν να είστε στον αέρα. Μέσα σας νιώθετε ότι είστε στον αέρα. Ενώ έξω δείχνετε ότι θα τα καταφέρουμε αυτά. Μέσα σας είστε δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Και κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Μπορεί αυτό να είναι λίγο πλασματικό, να σας πω την αλήθεια. Έχετε δει, αν έχετε παρατηρήσει, όσοι έχετε μαγαζιά ή εμπορικά μαγαζιά με τους διπλανούς και αυτά, ή όταν μπαίνει ένας πελάτης μέσα. Εμένα μου έχει λειτουργεί πολλές φορές, σαν πελάτης έχω δηλαδή. Να μπαίνω μέσα σε ένα μαγαζί, να ρωτάω το γνωστό εκεί, το γείτονα, πώς πάνε οι δουλειές, χάλια αυτά, και ξανά μου έχει τη Mercedes στην SLK, να πούμε, ή την Αμεγέ που λένε, εντάξει. Και αυτό και δεν πάει το μαγαζί και πάει χάλια και δεν βγάζω και δεν κάνω αυτά. Πού θα πας ρε Μίτσο, λέμε τώρα με παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα το καλοκαίρι αυτό, κανονίζω να πάω, ξέρω εγώ, εξωτερικό διακοπές στο Μονακό, ας πούμε. Κάτσε ρε Μίτσο, μου λες εσύ ότι δεν έχεις να φας, να μου, δεν πάει καλό το μαγαζί και μου ετοιμάς την καλή τη ζωή. Τώρα εδώ βέβαια μπαίνουν πολλά πράγματα σαν ερωτηματικό, αλλά το είπα σαν ένα παράδειγμα και λίγο να μοιράσουμε πόνο που λέγαμε και λίγο έτσι να γελάσουμε, να ευθυμίσουμε κυρίως, διότι εσείς μέσα σας έτσι λέτε. Παρ' όλα αυτά εδώ, κοίταξε να δείτε, εδώ αυτοί έχουν να φάνε, αυτοί δεν έχουν να φάνε. Θα μπορούσαν να πάνε εδώ και να πούνε, ρε παιδιά, θα μας μοιράσετε κάτι εδώ λίγο, είμαστε μαζί. Υπάρχει και βέβαια έχει και το χιόνι εδώ, υπάρχει μια σκοτεινιά. Γενικά ίσως υπάρχει μια περίεργη σχέση με το τι σημαίνει χρήμα για εσάς και το τι σημαίνει κάνω κάτι καινούριο. Και γιατί το λέω αυτό? Για να μην με γρουσουζέψουν κιόλας. Ο περισσότερος κόσμος το κάνει αυτό για να μην δειχτεί και για να μην μπει ο άλλος, να μην μπουν οι άλλοι και εμείς δεν έχουμε, εσείς έχετε όμως. Εμείς δεν έχουμε, εσείς έχετε, μια χαρά καλά περνάτε, εντάξει. Αυτό είναι που βγαίνει, σας είπα. Θα γίνει εδώ πλήρως αποκαλυπτικό. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον, ρε παιδιά? Το μέλλον. Ναι, ξεκινάμε, είπαμε λίγο περίεργα. Το μέλλον είναι το 4. Τι βγαίνει εδώ τώρα. Λοιπόν, βγαίνει το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών είναι από τις πολύ περίεργες ιδιαίτερες κάρτες. Αν το παρατηρήσετε, αυτός εδώ είναι πάνω σε ένα σύννεφο. Είναι κοντά στον ήλιο. 4 ξύφοι καρφωμένα προς τα κάτω. Το μέλλον σας είναι η ηρεμία της ψυχής σας. Το μέλλον σας είναι η ηρεμία στις ανησυχίες σας. Το μέλλον σας είναι να δώσετε εσείς ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία σας ανησυχούν και σας προβληματίζουν και όλα αυτά τα οποία σας κάνουν να πιστεύετε ότι δεν έχετε στον ήλιο μοίρα, που λένε. Θα μπορούσα να πω βέβαια κυρίως ότι αυτό είναι και η ξεκούραση του πολεμιστή. Είναι επίσης και ένα είδος θεραπείας εδώ. Δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει και κάποια σύμβολα, αν παρατηρήσετε εδώ. Αυτό είναι και ένα σύμβολο θεραπείας εδώ, αν το παρατηρήσετε, αυτός ο σταυρός, ο κύκλος με το σταυρό. Λοιπόν, είναι, και εδώ σημαίνει ότι εδώ σημαίνει και το θα αφαιθώ, θα αφήσω την ψυχή μου, το πνεύμα μου, ας πούμε, λίγο και στα χέρια του Θεού να με ξεκουράσει. Ο καθένας θα ηρεμήσει με το δικό του τρόπο. Εδώ σημαίνει πάντως ηρεμία, φίλες και φίλοι. Εδώ σημαίνει βρίσκω τον εαυτό μου και μετά, εδώ είναι το 4. Το 4 μπορεί να σημαίνει και 4 μήνες. 4 μήνες από την ώρα που βλέπετε το βίντεο, έτσι. Το βίντεο μπορεί να το δείτε μετά εσείς, δηλαδή να μην το δείτε τώρα που είναι Μάρτιο. Μπορεί κάποιος να το δει, ξέρω εγώ, Αύγουστο. Ισχύει από τον Αύγουστο και μετά για 4 μήνες. Έτσι πηγαίνουμε. Στο επόμενο είναι, πάμε στο επόμενο που είναι το παρελθόν σας. Ποιο είναι το παρελθόν? Το παρελθόν, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ο πατέρας, είναι ο αυτοκράτορας. Εδώ είναι μια πατριαρχική φιγούρα, μπορεί να έχει να κάνει ακριβώς με εσάς, αρσενική ενέργεια, αρχηγία, δύναμη, φτιάχνω την ψυχή μου, τη ζωή μου, εκλογικεύω και κάποια πράγματα, γιατί εδώ αυτός χρησιμοποιεί και πάρα πολύ το κομμάτι της λογικής, έτσι.
χρησιμοποιεί τη λογική του. Χρησιμοποιεί να εκλογικεύσει κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και δεν είναι τυχαίο διότι έχουμε εδώ τέσσερα και εδώ έχουμε τέσσερα. Έχουμε δύο τεσσάρια. Σημαίνει επίσης χτίζω τον εαυτό μου. Αν θέλω να κατακτήσω κάποια πράγματα, πρέπει να το αναλύσω, να βάλω τη λογική μου και φυσικά να το χτίσω. Το τέσσερα σημαίνει το χτίζω, το φτιάχνω, το γυρνάω. Και βέβαια σημαίνει και πολύ δυνατές σπουδές εδώ. Είναι εγκεφαλική λειτουργία. Εδώ, επειδή είναι το ζώδιο του κρυού, λειτουργεί εντελώς με το κεφάλι ο κρυός και σημαίνει πολύ δυνατή εγκεφαλική λειτουργία. Ο κρυός έχει και οι κρυαρίνες έχουν αυτή την ιδιότητα. Μπορεί να είναι σπούδες, μπορεί να είναι λαμπρές σπούδες, μπορεί να είναι δύσκολες σπούδες, έτσι. Ό,τι και να είναι όμως, ό,τι και να σας έρχεται, εδώ το παρελθόν σημαίνει ότι υπάρχει και επίσης ένα άτομο το οποίο μπορεί να επηρεάσει. Και ένα τυχαίο που κάνει και εδώ και το 4, έτσι. Αυτό κάνει και το 4 εδώ. Λοιπόν, είναι ένα άτομο το οποίο σας επηρεάζει. Μπορεί όντως να είναι ένας πατέρας και σας επηρεάζει. Μπορεί να είναι ένας σύντροφος ο οποίος όμως έχει μια κυριαρχική δομή γενικότερα. Και είναι το παρελθόν το οποίο, αυτό το οποίο σας προσδιορίζει. Δεν είναι κακή κάρτα. Εντάξει, δεν είναι κακή κάρτα. Εδώ σημαίνει ότι είναι σημείο αναφοράς για εσάς. Το παρελθόν αυτό εδώ είναι σημείο αναφοράς. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σας σχηματοποίησε ή να το πω και διαφορετικά στιγμάτισε. Το αν θα είναι θετικό ή αρνητικό, δείτε το θετικό που σας έχει δώσει. Σύμφωνα λοιπόν με όλους τους ανθρώπους που αν έχετε κάνει life coaching, αν έχετε κάνει συμβουλευτική κτλ., ο στόχος και ο σκοπός είναι, αλλά αυτό που λέγανε και αρχαίοι Έλληνες, είναι να μην επικεντρωνόμαστε στο αρνητικό, να επικεντρωνόμαστε πάντα στο τι θετικό υπάρχει. Μπορεί να είναι ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος εδώ. Σας έδωσε όμως μια πειθαρχία, ίσως μια δομή. Ή κάπου σας οδήγησε να επικεντρωνόμαστε στα θετικά. Το επόμενο είναι η οικογένεια. Για πάμε να δούμε. Η οικογένεια λοιπόν. Και η οικογένεια και βγαίνει ο ήλιος, να και το παιδί. Μπορεί να έχετε οικογένεια, μπορεί να έχετε παιδιά. Που είναι όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος σας, έτσι. Ο ήλιος όμως, παιδιά, εσείς που με ακούτε, είναι μία από τις πολύ θετικές κάρτες. Είναι η αισιοδοξία. Είναι η πολύ δυνατή ενέργεια. Είναι η ευλογία. Είναι το άνοιγμα της αλήθειας, είναι η ισχυρή ενέργεια η οποία μπορεί να σας πάει ένα βήμα παρακάτω. Βγήκε στην οικογένεια. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πηγαίνετε στην οικογένεια και να βρίσκετε δύναμη, να παίρνετε ενέργεια, να παίρνετε θετική δύναμη. Ο καθένας με την οικογένεια που έχει. Δεν μιλάω μόνο για βιολογική οικογένεια. Μπορεί κάποιος, κάποιες από εσάς να μην γνωρίσατε βιολογική, ας το πούμε, οικογένεια. Δεν έχει σημασία, μεγαλώσατε σε μια οικογένεια, πήρατε κάποια δομή. Μπορεί επίσης η οικογένειά σας αυτή την περίοδο να είναι, ξέρω εγώ, τα ζωάκια που έχετε. Λέω τώρα, έτσι, γιατί η οικογένεια μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι στη δουλειά σας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάνε πάρα πολύ. Η οικογένεια λοιπόν μην τη σκέφτουμε μόνο στα αυστηρά πλαίσια. Είπαμε, μοιράζουμε πόνο, έτσι, μιλάμε εδώ τώρα πολύ έτσι, ανοιχτά σε κάποια πράγματα. Το τι θεωρεί ο καθένας οικογένεια είναι τελείως δικό του κομμάτι, στη δική του υπόσταση, στο πούμε. Μπορεί κάποιος να έχει οικογένεια και να μην αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν την οικογένεια και να αισθάνεται ότι ανήκει σε μια άλλη οικογένεια. Δείτε το εσείς, όμως το θετικό μήνυμα είναι ότι δεν είστε ξεκρέμαστε. Ξεκρέμαστε, δεν είστε, όχι. Έχετε κάπου να αποτανθείτε. Μπορεί η οικογένεια να είναι ένας φίλος σας, μια φίλη σας, έτσι. Τόσο πολύ μιλάμε. Μπορεί η οικογένεια θεωρείται τον αδερφό σας, την αδερφή σας. Και όχι τον πατέρα σας. Για τους δικούς σας λόγους. Ωραία. Όμως αυτό είναι πολύ αισιόδοξο γενικά. Οπότε το πιάνουμε από εκεί. Το επόμενο είναι η υγεία. Για να πάμε να δούμε λίγο και την υγεία εδώ. Η υγεία είναι... Μη μου πίνετε. Εδώ λοιπόν είναι μια κάρτα η οποία δείχνει, να το φέρω εδώ, να το δείτε, το οποίο δείχνει πίνω πολύ και ξεχνώ. Θετική κάρτα όμως, είναι το 9 κυπέλων. Συνήθως εδώ υπάρχει και γιορτή. Εδώ σημαίνει, είναι η κάρτα των ευχών, να το πούμε. Είναι η κάρτα των επιθυμιών. Είναι από τις καλές κάρτες. Θέλω όμως να μου προσέξετε λίγο το κομμάτι του να πίνω πολύ ενόπνευμα για να ξεχάσω, γιατί μπορεί να σας αρέσει κιόλας, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, δεν αντιλέγω. Θέλει μία προσοχή. Εδώ τα τσουκάλια είναι γεμάτα, εδώ τα ποτήρια, η διασκέδαση, είναι η οικογένεια, εδώ σημαίνει και η οικογένεια. Έχει τελειώσει το πάρτι, όλοι έχουν φύγει, αλλά εσείς όμως είστε ημιλιπόθυμος ή ημιλιπόθυμοι από το ποτό. Προσέξτε το αυτό.
Εντάξει. Θετική όμως κάρτα, η υγεία επίσης σημαίνει προσέχω, προσέχω την πίεσή μου. Προσέχω γενικότερα ότι έχει να κάνει με το αίμα, με τη ροή του αίματος, πίεση, χαμηλή, υψηλή, πονοκεφάλους και εδώ, εδώ για αυτό το κεφάλι σημαίνει και πονοκέφαλη. Αυτά τα λίγο τα προσέχουμε αυτά τα πραγματάκια. Γενικά, επίσης το 9 σημαίνει ότι είναι και ήρθε ο καιρός να προσέξω τυχόν ενοχλήσεις που μπορεί να έχω γενικότερα στο σώμα μου. Να το προσέξω, να το προσέξω. Δηλαδή θα πάω να κάνω τις εξετάσεις μου κανονικά, κάνω το check-up μου, εδώ το κάνω και check-up κιόλας. Εδώ είναι ό,τι έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο, με την υγρή του μορφή, τη ροή δηλαδή, που έχει να κάνει με το αίμα, με τα κύτταρα, με τις φλέβες μας, με τέτοια πράγματα. Και επειδή έχει να κάνει και με το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί το νερό, να το πω έτσι, ο άνθρωπος αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από νερό. Περίπου 70% του σώματος μας είναι υγρά, ας το πούμε, εντάξει, με διάφορες συνθέσεις μέσα. Μπορεί να είναι βιταμίνες, έλλειψη βιταμινών, μπορεί να είναι επίσης... ναι, αυτό. Μην πω κάτι άλλο, αυτό. Προσέχουμε εκεί. Το επόμενο είναι οι ελπίδες και οι φόβοι σας. Ελπίδες και φόβοι και είναι και είναι και είναι. Έχετε μουλαρώσει, έχετε πεισμός εκεί, δεν κουνιέστε, όχι. Βρε, δεν κουνιέστε με τίποτα, έχετε... Τι έχει συμβεί ρε παιδί μέσα σας, γιατί έχετε πεισμωσεί τόσο πολύ. Όχι, εκεί δεν πάω, είμαι... Όχι, εκεί θα κάτσω, δεν προχωράω άλλο. Γιατί? Ενώ έχετε βοήθειες, εδώ είναι βοήθεια έτσι, ενώ έχετε βοήθειες, κάθεστε εκεί και κοιτάτε αυτά τα οποία χάσατε ή αυτά τα οποία ήταν του παρελθόν και το αναπολείτε και ήταν και... Εντάξει, οκ. Okay. Κάπου λίγο όμως πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Κάπου πρέπει λίγο, αν δείτε εδώ υπάρχουν και κάποια πολύ όμορφα έτσι, σύμβολα τα οποία δίνουν μία αυτή, πρέπει λίγο να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει λίγο. Να μπούμε λίγο στο κομμάτι της χαράς λίγο και να αλλάξει λίγο αυτή η ενέργεια. Έχετε, εδώ δεν υπάρχει, η φοβία σας είναι μην μείνετε μόνοι σας ή μόνοι. Αν το επιτρέψετε, θα γίνει. Αν δεν το επιτρέψετε, δεν θα γίνει. Αυτή είναι η φόβη σας, η μοναξιά σας είναι. Φοβάστε, μην μείνετε στη μοναξιά, σε την καλαμιά στον κάμπο που λένε. Για να δούμε τους φίλους λίγο. Οι φίλοι σας είναι τρελούτσικοι. Οι φίλοι σας σας ξεσηκώνουν, έτσι. Οι φίλοι σας λοιπόν σου λένε πάρε ρίσκα, προχώρα στη ζωή, κάνε, μη φοβάσαι. Είναι μια από τις καλές κάρτες. Οι φίλοι σας ενδυναμώνουν σας με κάποιο τρόπο. Εσείς δεν θέλετε να πάτε πουθενά. Εσείς κάπου μένετε λίγο κλεισμένοι στον εαυτό σας και λίγο απεσιόδοξα τα πράγματα. Το κοντινό σας περιβάλλον, ότι και εδώ ο φίλος, η έννοια του φίλου, μπορεί να είναι, έχω ένα ξάδερφο και είναι ένας που και ο κολλητός μου φίλος. Μπορεί να είναι ένας κουμπάρος και είναι ο κολλητός μου φίλος. Λέω τώρα έτσι. Λοιπόν, εδώ η έννοια της φιλίας είναι το ξεσήκωμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σας ξεσηκώνουν. Έλα, πήγαινε, βγες, να βγούμε. Είναι θετικό, είναι καλό χαρτί. Και μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε από την αρχή, φίλοι σας. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Και το επόμενο είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλες αυτές τις πράγματος είναι το 10. Το 10 μπορεί να σημαίνει από 10 ημέρες, 10 εβδομάδες, μέχρι και 10 μήνες. Από τώρα που μιλάμε και βλέπετε το βίντεο. Εδώ το 10 είναι το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι σημαίνει κούραση. Το αποτέλεσμα είναι η κούραση που έχετε υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Και ενώ μπορείτε η διαδρομή σας είναι να πάτε, εντάξει, έχετε μια μεγάλη διαδρομή εδώ, έτσι, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο εσείς θα χρειάζεστε να τα εξισορροπήσετε λίγο τα πράγματα. Είπαμε, μοιράζουμε πόνο. Κάπου, ναι, θέλετε να κάνετε μια νέα αρχή, αλλά επειδή εδώ είναι το 10 και το 10 πηγαίνετε πάλι άσος. Αυτό είναι ο άσος, είναι το 1, και εδώ το 10, αν προσθέσω το 1 και το 0, αριθμολογικά το λέω, μου κάνει πάλι το 1. Δυσκολεύεστε εσείς να πάρετε, μάλλον αναλαμβάνετε τις ευθύνες, αλλά δυσκολεύεστε στο να βρείτε την πορεία σας. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το κύριο θέμα σας είναι, δεν έχετε πρόβλημα να ξεκινήσω, Ακάς, μου λες. Μου λες, Ακάς, ναι, εγώ μπορώ να ξεκινήσω, μπορώ να τα κάνω όλα αυτά, σωστά μου τα λες όλα αυτά. Αλλά το πρόβλημά μου είναι η ευθύνη. Η ευθύνη, κουβαλάω την ευθύνη και με δυσκολεύει όλο αυτό. Με φέρνει σε μια περίεργη κατάσταση. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Αυτό χρειάζεται να έχετε στήριξη, να βγείτε από την απομόνωση, να έχετε ανθρώπους που είναι εκεί κοντά σας, να παίρνετε ενέργεια από την οικογένεια, να σας βοηθάνε οι φίλοι σας, έχετε τη δομή, έχετε να ξεκουραστείτε,
Όσο χρειάζεται. Μπορεί να είναι η ξεκούραση 4 μέρες, μπορεί να είναι 4 εβδομάδες. Ναι, ναι, φίλες και φίλοι, μπορεί να είναι και 4 μήνες. Δεν είναι τυχαίο εδώ. Τώρα θα μου πείτε, τι είδους ξεκούραση θα είναι 4 μήνες. Αφήσω τη δουλειά μου. Όχι, μπορεί να πηγαίνετε στη δουλειά σας, αλλά να βρίσκετε χρόνο να ξεκουράζεστε. Πώς θα ξεκουράζεται ο καθένας, είναι τώρα το δικό του θέμα και εσείς να το ανακαλύψετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορείτε να σηκώσετε κάθε ευθύνη, σας κουράζει, αλλά πρέπει να το δείτε λίγο ανάλαφρα. Διότι, τι σας λένε οι φίλοι σας, σου λένε, κοίτα, και εγώ κουβαλάω κάτι, αλλά το κουβαλάω με περίσσια χαρά και πιο χαρούμενος και ανάλαφρος. Εσύ όμως έχεις καμπουριάσει από το βάρος. Έχεις κουραστεί, έχεις χλωμιάσει κιόλας λίγο. Δεν θα έπρεπε αυτό να αλλάξει λίγο? Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, που πρέπει να προσέξετε. Εντάξει. Το αφήνω λοιπόν εγώ εδώ πέρα. Λίγο το βλέπετε και προχωράμε στο επόμενο. Είπαμε μοιράζουμε πόνο, φίλες και φίλοι. Είναι ένα ιδιαίτερο ρήξιμο, απαιτητικό, γιατί βγάζει πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Βγάζει όμως αρκετές αλήθειες, αλλά πάντα μας μιλάει ότι η ελπίδα και ο φόβος είναι μία ζυγαριά. Στο χέρι μας είναι τι θα επιλέξουμε και πού θέλουμε να βρεθούμε. Τρίτο deck. Αυτό είναι το τρίτο deck. Ήταν και εδώ πέρα ο πύργος. Εδώ είναι πανέμορφο και αυτό. Πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Να δούμε αυτό το... Βγαίνουν και εδώ πάρα πολλά πράγματα. Είναι το 5 ξυφών. 5 ξυφών, τι γίνεται, 5 ξυφών. Πολεμάτε εσείς στη ζωή σας, πολεμάτε με από εδώ και από εκεί, με ανθρώπους, με καταστάσεις, με τέρατα, ό,τι είναι εδώ είναι... Βέβαια εδώ δείχνει τη νίκη, ότι στο τέλος εσείς με κάποιο τρόπο μάλλον εσείς δικαιώνεστε και νικάτε. Εκτός κι αν νιώθετε το θύμα. Γιατί παίζει αυτό και στην ψυχολογία. Δύσκολη κάρτα. Δεν είναι εύκολη. Όντως πάντως. Ό,τι και να είναι. Είτε ο νικητής, είτε ο ιτημένος, είτε θήτης, είτε θύμα, έχουν και οι δύο εισάξιο μερίδιο στη δυσκολία. Για να δούμε όμως. Τι μας βγαίνει. Η πρώτη κάρτα. Ο εξωτερικός σας εαυτός. Είναι η δύναμη. Εσείς λοιπόν εδώ έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχετε βρει τα πατήματά σας. Είστε δυνατοί άνθρωποι. Είστε δυνατές. Τουλάχιστον το δείχνετε προς τα έξω αυτό, έτσι. Και είναι αδιαφυσβήτητο αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπετε σε κανένας. Δεν σηκώνετε στο σπαθί σας μίγα, που λένε. Τίποτα. Ξέρετε που θα πάτε. Ξέρετε τι θα κάνετε. Γνωρίζετε καλά όλο εκείνο το επικοινωνιακό, αν θέλετε, κομμάτι, στο πώς να χειρίζεστε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά φίλες και φίλοι, μη γελιόμαστε. Πολλές φορές θα χρειαστεί κάποια κατάσταση να τη γυρίσουμε υπέρ μας με διάφορους τρόπους. Εδώ μπορεί να είναι με μία κατάσταση και δύναμης, δηλαδή πάμε δυναμικά πάνω στο θέμα μας ή και στον άνθρωπο και δείχνουμε ότι έχουμε νευριάσει, ότι δεν μας αρέσει αυτό, ή μπορεί να γίνει και με χειρισμό, στρατηγική δηλαδή ή τακτική. Θα σας πω κάτι, το οποίο πολλές φορές που ακούω από κάποιους ανθρώπους, εγώ αυτό θα πάω και με τα λέω ειλικρινά και αυτά, και λοιπόν, ακούστε να σας πω. Έχουμε μάθει και στα ζώδια και στην αριθμολογία, αλλά και εδώ στο ταρό, ότι οι άνθρωποι παίζουν διαφορετικούς ρόλους. Στις πολεμικές τέχνες υπάρχει το εξής. Όταν έχεις ένα αντίπαλο δυνατότερο από εσένα, δεν μπορείς να πας, και είσαι ο πιο αδύναμος, δεν μπορείς να πας σε ευθεία με τοπική σύγκρουση. Ισχύει ο νόμος του Ζήνωνα, για όσους ξέρουν, θα χάσεις παρασάγκας, που λένε. Θα χάσεις δηλαδή ό,τι και να κάνεις. Όμως, όπως ισχύει στις πολεμικές τέχνες, όταν ο αντίπαλος είναι δυνατότερος, εκεί χρησιμοποιείς τεχνική. Χρησιμοποιείς στρατηγική. Έχεις λοιπόν εσύ μέσα σου αναπτύξει αυτή την ικανότητα της στρατηγικής, της τακτικής, η οποία δεν είναι κακό πράγμα. Διότι, να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή, λέω τώρα, να έχω κάνει κάτι και να πάω σε έναν ρόλο μεγαλύτερο από εμένα, πολύ δυνατότερο από εμένα, και να κάνω ευθεία με τοπική σύγκρουση.
Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, να έχω περάσει με κόκκινο, να με έχει συλλάβει ο αστυνομικός, λέω τώρα, να έχω πάει στο αστυνομικό τμήμα και να πουλάω τσαμπουκά, ας πούμε. Τι θα πω. Αυτό που μπορώ να χρησιμοποιήσω, δηλαδή να τσακωθώ με τον αξιωματικό, για να πω, α, και τι κάνει και με συλλάβει, αυτά, ντροπήσει και αυτά και εκείνο και τα άλλα. Sorry, εκεί θα με κλείσουν και μέσα. Εκεί θα γίνει ακόμα χειρότερο. Για να δείξω ότι έχω μαγκιά, ας πούμε, για σκεφτείτε το λίγο. Μπορώ όμως να διατηρήσω την αυτοπεποίθησή μου, τη δύναμή μου, το χαρακτήρα μου, να μην τον αλλοιώσω σε καταστροφική ενέργεια, γιατί εκεί αυτό, ο τσαμπουκάς είναι καταστροφική ενέργεια, έτσι να το ξέρετε, είναι τοξικότητα. Και να μπορώ να πω στον αστυνομικό, ναι, το έκανα, φταίω, ήθελα να προλάβω, είναι σφάλμα μου, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι κάτι το οποίο ήθελα να συμβεί, αλλά το έκανα, ναι, φταίω. Και το έχω κάνει, εγώ προσωπικά το έχω κάνει. Έχω ζητήσει συγγνώμη από, όχι, δεν είχα περάσει με κόκκινο, από κάτι άλλο που είχε γίνει. Το παραδέχτηκα, ναι, όντως με είχε σταματήσει αστυνομικός, το παραδέχτηκα, έχεις δίκιο, του λέω, έτσι είναι, το έκανα, βιαζόμουν και έπρεπε κάτι να κάνω. Λοιπόν, αυτό εννοώ, εντάξει, γιατί η πραγματική μαγιά και η πραγματική αλήθεια είναι, okay, εντάξει, να λέμε τον εαυτό μας, αλλά να χρειάζεται και μία ισορροπία. Σκεφτείτε το. Στο επόμενο. Εσωτερικά μέσα μας τι γίνεται. Είναι το 9 πεντάκτινο. Το 9 πεντάκτινο είναι από τις καλές κάρτες, είναι πραγματικά, είστε άτομα τα οποία είστε συγκρατημένα. Δεν είστε οι πομπόδεις άνθρωποι εσείς, είστε συγκρατημένοι, είναι η εσωτερική ενέργεια που πηγάζει και καταλαβαίνει ο άλλος μαγνητικά ότι έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Η δύναμη δεν είναι στις φωνές. Η δύναμη δεν είναι στο τζαμπουκά που είπαμε. Γι' αυτό σας είπα και αυτές τις ιστορίες. Γιατί εδώ έχει να κάνει και με θέματα εξουσίας. Η αρκούδα έχει να κάνει και με θέματα εξουσίας κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε συγκρατημένοι, συγκρατημένες, γνωρίζετε, έχετε αυτοσυγκέντρωση, αυτοσυγκράτηση, αυτοέλεγχο και ξέρετε πότε θα μιλήσετε, πότε θα σιωπήσετε και πότε θα πείτε κάποια πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εσωτερική δύναμη και γνωρίζετε επίσης. Μάλλον αισθάνεστε πολύ καλά και μέσα σας, στην καρδιά σας, μέσα σας, στο είναι σας, αυτό που είστε. Ωραία. Το επόμενο είναι το μέλλον. Είπαμε, είναι λίγο ανάποδο εδώ. Είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι το αστέρι. Πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Το μέλλον σας λοιπόν δεν είναι τυχαίο που έχει να κάνει και με τον ερωτισμό εδώ πέρα. Έχει να κάνει με τη ροή. Έχει να κάνει με τα υγρά. Έχει να κάνει με την ομορφιά. Έχει να κάνει, όταν εννοώ το υγρό στοιχείο, εννοώ και το συνέστημα. Εννοώ και το ερωτικό συνέστημα και την ερωτική συνέβρεση. Το αστέρι, επειδή έχει και τον αριθμό 7 μέσα, γιατί έχει τα 7 αστέρια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τα βλέπετε, και ένα μεγάλο αστέρι πάνω από το κεφάλι της, είναι η καθοδήγηση. Το μέλλον σας, το οποίο εδώ είναι το 7 που θα έβαζα, έχει βγει και ένα άλλο 7, ναι, όχι, ναι, συγγνώμη. Αυτό που θα έβαζα τώρα εδώ στο μέλλον, έτσι όπως βγαίνει, είναι για τις επόμενες 7 ημέρες, 7 εβδομάδες, 7 μήνες. Είναι η καθοδήγηση. Αφαιθείτε στην καθοδήγηση. Αφαιθείτε στο σχέδιο ζωής σας. Κάπως σας οδηγεί. Είναι πολύ δυνατές οι κάρτες και αρκετά αισιόδοξες. Το αστέρι σημαίνει και τύχη. Το αστέρι σημαίνει και ευλογία. Το αστέρι σημαίνει ότι αφήνω το Θεό να με οδηγήσει και κάπου, έτσι. Εννοείται ότι κάνω κι εγώ πράγματα, μοιράζομαι κιόλας, αλλά θα αφαιθώ κάπου να δω και πού θα με οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Το παρελθόν σας είναι ο τροχός της τύχης. Ο τροχός της τύχης είναι ότι έχετε, σκεφτείτε όλες εκείνες τις στιγμές όπου έχετε σταθεί τυχεροί, τυχερές. Γιατί το θέμα τύχης πολλές φορές είναι λίγο περίεργο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τύχη μπορεί να θεωρώ εγώ να πάω σε μια δουλειά, να λέω να θέλω να μπω να κάνω και να μου κλείνει αυτή η πόρτα. Και να μαθαίνω μετά ότι ευτυχώς που δεν πήγα, διότι εκεί μέσα γίνεται μακελιό, ας πούμε. Παρόλο που μπορεί να πληρώνω καλά, γίνεται όμως τέτοιο μακελιό, στο οποίο οι συνθήκες είναι όχι άσχημες, είναι όχι πολεμικές. Είναι καλύτερα να πάμε να καταταγούμε στο στρατό, ας πούμε, να πάμε να πολεμήσουμε σε τέτοιο στυλ, ας πούμε. Είπα, μοιράζουμε πόνο. Ο τροχός λοιπόν, να καταλάβετε, ότι επειδή έχετε δύο κάρτες εδώ πολύ δυνατές, πολύ τυχερές, και το αστέρι και την τύχη, ότι έχετε με το μέρος σας όλο εκείνο το τυχερό κομμάτι, το οποίο όμως το έχετε κατακτήσει. Δεν έρχεται από μόνο του. Και η ζωή σας έχει διδάξει, εκεί που είσαι πάνω, πέφτεις.
Εκεί που είσαι κάτω, ανεβαίνεις. Τώρα, ναι, θα μου πείτε κάποια σχόλια, εγώ μόνο είμαι εδώ και 50 χρόνια, είμαι μόνο κάτω ή αυτό. Okay, εντάξει, δεν έχετε μάλλον ανακαλύψει τότε πώς μπορούμε να γυρίσουμε τις ενέργειές μας, τις σκέψεις μας, μέσα μας την ενέργεια, το κομμάτι αυτό, προκειμένου να ανέβουμε προς τα πάνω. Πώς θα το κάνουμε, πώς ανεβαίνουμε πάνω. Δεν θα σας πω κάτι εγώ, γιατί το αφήνω ελεύθερο στους ανθρώπους, γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη βούληση. Και δεν θέλω να κατευθύνω κάποιους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δείτε το. Πώς μπορώ να αλλάξω την ενέργειά μου. Μπορώ να αλλάξω την ενέργειά μου. Μπορώ να αλλάξω τις σκέψεις μου. Όλοι οι επιστήμονες, νευροφυσιολόγοι, νευροαυτοί, νευροπρογραμματιστές, το ένα το άλλο, όλοι λένε ότι ο εγκέφαλός μας, μάλλον όλο μας το σώμα, είναι ηλεκτρικό ρεύμα. Οι σκέψεις μας παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και βεβαίως επηρεάζεται το ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαίως αυτό το μικρό, έτσι, το 1,7 βολτί είναι, ξέρω εγώ. Βεβαίως και επηρεάζει. Και επηρεάζει και όλο μας το σώμα. Εδώ είναι ένα στρώσιμο αυτή τη στιγμή που δείχνει πολύ μεγάλη δύναμη γενικά. Μην το αφήσετε. Είναι κρίμα. Η οικογένεια. 8 πεντάκτινο. Σας αρέσει ο θεσμός της οικογένειας, αγαπάτε την οικογένεια, έχετε εργαστεί για αυτή την οικογένεια, εργάζεστε για αυτή την οικογένεια, έχετε ένα αποκούμπι, έχετε ένα σταθερό σημείο, αποτελεί και για εσάς ένα κομμάτι ελπίδας, ομορφιάς. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι οι ραϊδούλες που είναι και η προστασία σας. Είναι μια όμορφη κατάσταση, γιατί και εδώ είναι η οικογένεια. Έτσι, αν παρατηρήσετε, υπάρχει μια λεπού, υπάρχει ένα λαγουδάκι, πιο πίσω δεν ξέρω τι είναι αυτό, σκιουράκι. Εδώ οι μικρές πεταλουδίτσες, αυτά, μια κουβάγια εδώ. Δηλαδή, θα παίρνετε δύναμη και ολοκλήρωση από την οικογένειά σας. Και πάλι λέω ό,τι θεωρεί ο καθένας γύρω-γύρω την οικογένειά του, εντάξει. Παίρνετε δύναμη από αυτό που έχετε κάνει εσείς οικογένεια και να παίρνετε δύναμη από τους ανθρώπους σας, έτσι. Από τα παιδιά σας, από τον σύντροφό σας, τον σύζυγο, τη σύζυγο ή από τους γονείς σας. Όμως υπάρχει δύναμη. Πάμε στο κομμάτι της υγείας σας. Για να δούμε τι λέει η υγεία. Η υγεία είναι ο βασιλιάς Ξυφών. Okay, το έχετε. Δικαιοσύνη μιλάει εδώ, ξεχωρίζω αλήθεια και ψέμα, πολλές σκέψεις, πολύ λογική. Η υγεία σας εδώ, λοιπόν, πολλές φορές, να το προσέξετε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με κάποια πράγματα όσον αφορά με την ψυχρή λογική. Προσέξτε το, γι' αυτό εδώ έχει βγει και το χιόνι εδώ. Η ψυχρή λογική μπορεί να γίνει κινησμός και ο κινησμός μπορεί να σας δημιουργήσει πονοκέφαλο και εσάς εδώ. Πονοκέφαλο και μπορεί να σας δημιουργήσει ημικρανίες, μπορεί επίσης οι σκέψεις αυτές να σας οδηγήσουν σε ένα απρόσωπο κομμάτι λίγο, γιατί αυτός ο βασίλης μπορεί να γίνει και απρόσωπος, έτσι, και να σας κάνουν λίγο σκληρούς. Αυτή η σκληράδα μπορεί να αλλάζει λίγο αρνητικά την ενέργειά σας και να σας δημιουργεί θεματάκια όσο αναφορά και στο θέμα σκέψεων. Οι σκέψεις να προκαλούν πονοκέφαλο, είπαμε, ημικρανίες, αρθρώσεις, προσέξτε, τρέμουλο, Πάρκινσον. Πείτε Πάρκινσον. Κι όμως, ναι, κι όμως, ναι. Είναι αυτό που λέμε και για το εγκέφαλος. Και όταν έχουμε νευροφυτικά θέματα, λίγο. Εντάξει, τώρα προσέχω, δεν λέω τώρα. Εντάξει, εννοείται, θα προσεγγίζουμε λίγο έτσι προσεκτικά. Λέμε, εντάξει, δεν είναι και το απόλυτο αυτό, φυσικά εννοείται. Απλά προσέχουμε λιγάκι. Χαλαρώνουμε, δηλαδή. Εδώ αυτό που σας λέει είναι χαλαρώνουμε λίγο. Εντάξει, σε θέμα υγείας όμως σας βλέπω αρκετά καλά. Θέλω λίγο τα νεύρα. Μπορεί να είναι και πολλά νεύρα εδώ. Ναι, πάρα πολλά νεύρα. Ή και θυμός, πολύ θυμός. Και κάπου αυτός ο θυμός πρέπει λίγο με κάποιο τρόπο να βγει προς τα έξω. Βρείτε τρόπους εκτόνωσης. Θα τρέξετε 10 χιλιόμετρα, θα μπορεί να κάνετε και πολύ σεξ. Μπορεί να έχει συμβαίνει να γίνει και αυτό. Στο επόμενο. Ελπίδες και φόβοι. Για να δούμε ελπίδες και φόβοι. Είναι ο θάνατος. Ναι, φοβάστε πολύ την ιδέα του θανάτου γενικά. Ίσως με όλο αυτό που συμβαίνει, με όλο αυτό που έχει συμβεί, με όλα αυτά που έχουμε περάσει εδώ στην Ελλάδα, με όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι ο φόβος του θανάτου. Ή μπορεί να έχετε χάσει και κάποιο πρόσωπο. Να είναι υπαρκτό πρόσωπο, έτσι. Κάποιο πρόσωπο το οποίο σας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, σας έχει μαυρίσει την ψυχή. Και λέτε μετά και αρχίσετε και λίγο και σκέφτεστε κιόλας τι είναι ο θάνατος, γιατί συμβαίνει, τι γίνεται και γιατί Θεέ μου και γιατί αυτό και γιατί καλοί άνθρωποι και γιατί και γιατί. Okay, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ θέλει, θα σας το πω, θα ακουστεί πολύ περίεργο, συγχωρέστε με, αλλά είπαμε να κάνουμε κάποια πράγματα και να είμαστε ειλικρινείς με έναν τρόπο που να είναι όχι άσχημος, μπρουτάλ. Ίσως πρέπει να εξοικειωθείτε με την έννοια του θανάτου.
Όλοι μας πρέπει βασικά να εξοικειωθούμε και από τη στιγμή που γεννιόμαστε, κάπου πρέπει ίσως να γίνονται και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα, ψυχολογικής υπόστασης, για να εξοικειωθούμε με αυτή την ιδέα των ανθρώπων, των αγαπημένων μας προσώπων που φεύγουν από κοντά μας για τον Α ή Β λόγο, είτε λόγω, για οποιοδήποτε λόγο, μην πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω να πω όλες περισσότερες λεπτομέρειες, και να μπορέσουμε να ενισχυθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλοι θα φύγουμε από τη ζωή. Προσπαθείτε λίγο εσείς να το δείτε κοινικά και λογικά, ότι έτσι γίνεται. Θέλει λίγο η ιδέα του θανάτου, θέλει και μία άλλη φιλοσόφηση. Θέλει μία άλλη προσέγγιση. Και η ιδέα του θανάτου από φόβος να γίνει και λίγο ελπίδα. Θα μου πείτε, μα τι λες τώρα. Δεν είναι να πεθάνουμε προς Θεού. Λέω να το δούμε λίγο με μία διαφορετική ματιά. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν πάει εδώ μπρουτάλ. Δεν μπορεί κάποιος σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει, δηλαδή σε έναν, που έχει χάσει έναν άνθρωπο να του πει μπρουτάλ. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι γίνεται. Θέλει τάκτ. Θέλει μια άλλη προσέγγιση. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή και ήρθε και κόλλησε εδώ τώρα. Θέλει ίσως και μια πιο, αν θέλετε, προσέγγιση, όχι τόσο επιστημονική. Θα πεθάνουμε όλοι αυτά. Ναι, έτσι είναι. Τα κύτταρα πεθαίνουν. Ή ο εγκέφαλος πεθαίνει. Όχι. Η καρδιά σταμάτησε και πεθαίνει. Θέλει μια άλλη προσέγγιση. Θέλει μια πιο συναισθηματική προσέγγιση. Θέλει μια πιο φιλοσοφική και αποψυχής προσέγγιση. Για να, από φόβος να γίνει ελπίδα. Πάμε στο θέμα φίλοι. Οι φίλοι σας λοιπόν είναι εκεί για σας. Δύο μπαστούνι, συγγνώμη. Ελπίδα, σας δίνουν δύναμη, είναι εκεί. Σας αγαπάνε, σας δίνουν ενέργεια. Οι φίλοι σας δίνουν ενέργεια σε εσάς. Σας δίνουν όλα αυτά τα οποία εσείς χρειάζεστε, έτσι. Είναι πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική κάρτα. Είναι από τις καλές κάρτες, οι οποίοι μπορούν να σας γεμίσουν με πολύ θετική, έτσι, ενέργεια, δόνηση. Δεχτείτε αυτό το δώρο από τους φίλους. Είστε τυχεροί για τις φίλες. Τώρα, πάλι φίλοι, εξαρτάται τι σημαίνει για τον καθένα, αλλά είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Και το αποτέλεσμα, για να δούμε το αποτέλεσμα, είναι ένας βασιλιάς. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα βασιλιά, πάλι ένα βασιλιά μπαστούνι. Πολύ καλό. Ο βασιλιάς μπαστούνι είναι εκεί για να σας δώσει πολλή ενέργεια και δύναμη. Είναι η σοφία σας, είναι η γνώση σας. Προσέξτε βέβαια πώς χρησιμοποιείτε την ενέργειά σας, πώς αντιχρησιμοποιήσετε την ενέργειά σας, έτσι. Γιατί ο βασιλιάς μπαστούνι έχει και κάποια μυστικά, χρησιμοποιεί την ενέργειά του. Σας το είπα στην αρχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει με άσχημο τρόπο. Γιατί είπαμε να χρησιμοποιούμε την ενέργεια, που λέγαμε για εξόρια κτλ., με θετικό τρόπο, όχι με αρνητικό τρόπο. Θα σας γυρίσει στο κεφάλι. Θα σας γυρίσω στο κεφάλι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Οπότε εδώ το χρονικό διάστημα το οποίο μιλάμε είναι για το επόμενο 7, από 7 μέρες, 7 εβδομάδες μέχρι 7 μήνες. Το αποτέλεσμα του βασιλιά είναι ότι μπορείτε να επιλύσετε τα θέματά σας με ωριμότητα, διέστηση και αρκετή ενέργεια και επιμονή. Σε γενικές γραμμές όμως είναι ένα πολύ δυνατό, πολύ, πολύ ωραίο άνοιγμα για εσάς. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο τώρα, στην τέταρτη επιλογή. Να το μαζέψω. Είπαμε, θα βγάλουμε εδώ αλήθειες και δυνατά πράγματα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο deck. Νομίζω θα επιλέξω και εγώ αυτό το deck. Ας το επιλέξω εγώ αυτό το τέταρτο ήθελα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κάρτες, αυτές είναι. Το τελευταίο ήταν η δικαιοσύνη, εντάξει. Η δικαιοσύνη για κάποιο λόγο όλους μας αφορά. Η δικαιοσύνη είναι και δικαιοσύνη δικαστική, νομική, εδώ σε αυτόν τον κόσμο, αλλά η δικαιοσύνη είναι και το κάρμα. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί αργά ή γρήγορα. Γιατί θα αποδοθεί αργά ή γιατί θα αποδοθεί γρήγορα, είναι οι κοσμικοί νόμοι, τους οποίους κάποιος πρέπει να τους κατακτήσει για να καταλάβει και να δει, α, μάλιστα. Έγινε τότε για αυτό το λόγο. Εντάξει. Ναι, ξέρω, θα σας δημιουργηθούν ερωτηματικά, μα γιατί να γίνει αυτό και κάποιοι άνθρωποι και εκείνο και να ξεφεύγουν και να κάνουν. Οκ, εντάξει, το πληρώνουν αλλιώς το τίμημα. Το τίμημα το πληρώνουν μέσα από το σύμπαν, οι άνθρωποι κάνουν υπομονή, γιατί είμαι και το συνδέομαι αυτό εδώ πέρα, αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει και μπορεί επίσης να είναι με μια αρρώστια. Ναι. Θα μου πείτε, μα τι μας λες τώρα. Κι όμως, ναι. Μπορεί να είναι με μια ατυχία. Μπορεί να είναι με μια αποτυχία. Το κάρμα ξέρει πολύ καλά που θα πάει. Και τι θα χτυπήσει. Είναι πολύπλοκοι οι μηχανισμοί. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Δεν θέλω να μιλήσω για εκδίκηση και αυτά προς Θεού. Αλλά όμως πάμε και στο θετικό του εδώ. Το 7 πεντάκτινο
Το πάντα το 7 σημαίνει προστασία. Σημαίνει ότι γνωρίζεις τι θα κάνεις, έχεις βάλεσει τους σπόρους, φρόντισε τους και ας τους να δεις πώς θα ανθίσουν. Γιατί για να γίνει, εσείς που το επιλέξαμε, έτσι, όσοι επιλέξατε αυτό το deck, έχετε άλλη ενέργεια. Η ενέργειά σας είναι χτίζω στο ρυθμό που χρειάζεται, προκειμένου να φροντίσω κιόλας αυτό που έχω χτίσει, που έχω φτιάξει. Και χτίζω σημαίνει τα πάντα. Μπορεί να είναι μια καινούρια εργασία, μπορεί να είναι να φτιάξω κάτι δικό μου. Να, ας πούμε, ξέρω εγώ με το κανάλι, που το έχω ξεκινήσει κάμποσο καιρό και σιγά σιγά, λίγο λίγο, με υπομονή, με επιμονή, το φροντίζουμε. Και η επιτυχία έρχεται. Μην αναζητάτε επιτυχία εσείς που έχετε αυτή την ενέργεια. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι συντονίζονται άλλα πράγματα. Επιτυχία από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαμ, με το που ανοίγουν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ένα κανάλι, αμέσως έχουν εκτοξευτεί οι συνδρομητές, τα views κτλ. Δεν έχουμε όμως όλη την ίδια την ενέργεια, εντάξει. Έτσι κι εσείς, οι εργασίες σας, οι σχέσεις σας, μπορεί σας να θέλει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, με υπομονή. Οκ. Είπαμε, μοιράζουμε πόνο τώρα. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι μας επιφυλάσσει αυτό εδώ πέρα το deck, αυτό το ρίξιμο, σε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Είπαμε, πανάρχαιο, αιγυπτιακό ρίξιμο, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Το εξωτερικό σας, η εξωτερική σας αυτή, είναι ότι μπορεί να είστε ανίκητοι. Ναι, γιατί έχουμε αυτοπεποίθηση. Παρόλο που, ναι, εννοείται ότι μπορεί να αισθανθούμε και φόβο και αγωνία και αυτά, παρόλα αυτά όμως δεν φοβάστε να ρηχθείτε στη μάχη. Προσωπικά για μένα αυτό ισχύει. Δεν φοβάμαι. Παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος ήρεμος, παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος αυτοσυγκρατημένος, μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, που έχω αυτοσυγκράτηση, δεν φοβάμαι όταν με κάνει κάποιος, με προκαλέσει να πολεμήσω με τον δικό μου τρόπο. Ναι, ξέρω και έχω κάνει και 4 χρόνια κουμφού, έτσι, αμαλάχι. Αμαλάχι, 2-3 κινήσεις, λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι αυτός όμως ο σκοπός εδώ. Δείχνει όμως ανθρώπους που πολεμάτε, ρε παιδιά. Δείχνει ανθρώπους που δεν το εγκαταλείπετε. Δείχνει ανθρώπους που ό,τι και να γίνει, με κάποιο τρόπο θα βρουν τη λύση, θα το πολεμήσουν στη ζωή τους, έτσι. Και δεν φοβούνται να τα βάλουν με ανθρώπους και να τους, που θα σας προκαλέσουν, θα μας προκαλέσουν και να μιλήσουν. Εντάξει, γιατί εδώ δείχνει και μια άνεση. Επίσης, θα σας πω κάτι το οποίο μου έρχεται, είναι και το σθένος, το εσωτερικό σθένος, ότι τίποτα δεν σας διαπερνά. Δεν αφήνετε τίποτα να σας διαπεράσει. Έχετε γίνει ανθεκτικοί, γιατί έχετε περάσει μέσα από διαπήρως και σιδήρου που λένε. Σωστά, ελπίζω να το πω σωστά. Λοιπόν, δύναμη. Για πάμε τώρα όμως τη λέει και η ψυχούλα, για να δούμε μέσα η καρδιά τι λέει και τι γίνεται. Και μέσα μας έχει βγει ένα 10 μπαστούνι. Λοιπόν, ευθύνες λέει εδώ, οκ, εντάξει. Έχετε κουβαλήσει, για μένα ισχύει, πάρα πολλές ευθύνες. Ξέρετε τι, θα σας πω πολύ απλά για μένα, λίγο τώρα. Ξέρετε τι ευθύνη να σας λέω εγώ να κάνω ανάλυση ταρό. Και να σας μιλάω για το θάνατο, να σας μιλάω για ελπίδα, για φόβους, να σας μιλάω για οικογένεια, να σας μιλάω για πράγματα τέτοια. Ή τυχόν σε προσωπικές ή οτιδήποτε και να σας μιλάω για εκείνο και για τ' άλλο. Είναι μια ευθύνη. Ο αναλυτής, ο ερμηνευτής ταρό ή ο αστρολόγος, υπάρχει ένας, μάλλον πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας. Επειδή έχω πετύχει ανθρώπους, απλά να σας πω αυτό, πολλές φορές πολεμάνε στο, ακουμπάνε στο φόβο του αλλονού και του λένε, παραδείγματος χάρη που λέμε για θέματα υγείας, και λέω, πρόσεξε το, θα πεθάνεις αυτά, αν δεν προσέξεις, και τον τρομάζουν τον άλλον. Αυτό είναι μια ευθύνη. Και ο κώδικας διοντολογίας λέει ότι όταν να ξεσπάσουμε και να πούμε άσχημα μαντάτα στον άνθρωπο, αυτό λέει ο κώδικας, έτσι. Εγώ τουλάχιστον έχω εκπαιδευτεί, αυτά μου έχουν πει δικοί μου οι δάσκαλοι. Δεν μπορείς να πας να το πεις του αλλονού, πρόσεχε γιατί θα πεθάνεις. Και μετά να λέμε, εγώ είμαι ειλικρινής και τα λέω όλα. Θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο, πρόσεξε, κάνε. Θέλει μια προσοχή εδώ, φαίνεται αυτό. Να το δεις, πρόσεξε μια παγίδα, πρόσεξε αυτό. Εντάξει, εδώ λοιπόν είναι οι ευθύνες και εδώ είναι οι ευθύνες όλων μας που σηκώνουμε. Και είναι το βάρος των ευθυνών σε οποιοδήποτε τομέα.
Αισθηματικό, συναισθηματικό, γάμο, έρωτα, σχέση, εργασία, τα πάντα όλα. Εδώ περιλαμβάνει τα πάντα. Έχουμε τη δύναμη, κοιτάξτε να δείτε, το κουβαλάμε έτσι. Την ευθύνη την κουβαλάμε. Την έχουμε τη δύναμη, την έχουμε την ενέργεια. Μας κουράζει, μας εξαντλεί, αλλά προχωράμε. Και ξέρουμε πού θα πάμε, γιατί έχουμε πάντα ένα στόχο, έχουμε ένα σκοπό εδώ. Άρα και το εσωτερικό κομμάτι δείχνει μια αρκετή δύναμη και ευθύνες. Δεν τις φοβόμαστε τις ευθύνες. Μας κουράζουν, καμιά φορά μας προβληματίζουν, αλλά προχωράμε. Οκ, πολύ καλό. Πάμε τρία να δούμε το μέλλον τώρα. Το μέλλον είναι η οικογένεια. Και πάλι σας λέω, η οικογένεια για τον καθένα μπορεί να είναι οτιδήποτε αισθάνεται και σημαίνει η οικογένεια για τον καθένα, έτσι. Η οικογένεια πραγματική που μπορεί να έχει με παιδιά, η οικογένεια για κάποιους ανθρώπους, η οικογένεια μπορεί να είναι τα ζωάκια, η οικογένεια μπορεί να είναι οι φίλοι μας ή οτιδήποτε, ό,τι θεωρεί η οικογένεια. Αλλά εδώ όμως το μέλλον είναι αυτό εδώ. Και είναι ο αριθμός 10 και θα μπορούσα να πω ότι είναι οι επόμενες 10 μέρες, 10 εβδομάδες μέχρι και 10 μήνες. Η ευτυχία είναι στους άλλους ανθρώπους. Και είμαστε άνθρωποι με στόφα όπου μπορείτε να φτιάξετε οικογένεια. Η οικογένεια μπορεί να είναι και η υιοθεσία, έτσι. Η υιοθεσία μπορεί να είναι από παιδάκι, μωράκι που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, μέχρι υιοθετώ γατάκι, ας πούμε, ή σκυλάκι, ή δεν ξέρω τι. Ή υιοθετώ και ξέρω εγώ, δελφινάκι. Πηγαίνω μια φορά στο τόσο να το δω, αλλά έχω πληρώσει και ένα αντίτιμο, ας πούμε, για να το φροντίζω. Ένα τέτοιο πράγμα. Ο καθένας ό,τι θεωρεί όπως τη ζωή του την πάρει. Αλλά όμως είναι μια από τις πιο όμορφες και γλυκές κάρτες. Δείτε εδώ τα 10 κούπα που σχηματίζεται μέσα σε αυτό το πολύ όμορφο ουράνιο τόξο και δηλώνει την ευτυχία, τη σταθερότητα και το πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Αυτό ισχύει για μένα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο έχουν ένα φοβερό αισθητήριο το οποίο αυτό το συνέστημα τους οδηγεί και σε αυτό εδώ. Στο να είναι πραγματικά δυνατοί και μπορούν να πολεμήσουν και για τις αξίες τους, παιδιά. Και για τον εαυτό τους και για τα πιστεύω τους. Και να βάλουν και τα όρια τους. Μην υποτιμάτε τα μηνύματα εδώ, διότι είναι πολύ όμορφα αυτά τα μηνύματα και πολύ δυνατά. Πάμε λοιπόν στο παρελθόν. Για να δούμε παρελθόν. Παναγιά μου, μην βγει κανένα περίεργο. Για να δούμε εδώ. Παρελθόν. Και τι βγαίνει, ο πύργος. Τι σας έλεγα, βγήκε περίεργο και το διαισθάνθηκα. Πριν καν τραβήξω, λοιπόν. Ο πύργος. Φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει από καταστροφές. Έχουμε περάσει από παράξενα γεγονότα. Έχουμε περάσει μέσα από ξαφνικά γεγονότα. Έχουμε χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας. Πού θέλετε. Συνεργασίες, θέλετε φίλους, θέλετε σχέσεις, θέλετε σοβαρές σχέσεις. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι μέσα από την καταστροφή μπορούμε να δημιουργήσουμε ζωή. Μέσα από δύσκολες συνθήκες, μέσα από καταστάσεις πολύ στενάχωρες, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι επίτευγμα. Αυτό είναι το θαύμα της ζωής. Όμως είναι παρελθόν. Και το παρελθόν είναι αυτό που μας έκανε αυτό. Πολεμιστές και ανθρώπους που μπορούν να σηκώσουν οποιοδήποτε βάρος. Θέλετε βάρος φιλίας, βάρος οικογένειας, βάρος ευθυνών, βάρος εργασίας, βάρος επαγγελματικό, οτιδήποτε. Αν δεν περάσεις από αυτό, δεν θα μπορέσεις να μάθεις το σκοτάδι και το φως. Το αφήνω εδώ. Για πάμε να δούμε τώρα την οικογένεια. Για να δούμε την οικογένεια λοιπόν, και η οικογένεια είναι ο ερημίτης. Είναι μια θεραπευτική κάρτα. Είναι μια κάρτα που σημαίνει ψάχνω να βρω την ψυχή μου και να προσδιοριστώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα σε αυτόν τον χώρο και μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Όμως εμείς σαν άνθρωποι, επειδή έχουμε περάσει αυτές τις εμπειρίες, φέρνουμε φως. Κοίτα, εδώ είναι σκοτάδι, εδώ είναι το φως, εδώ είναι το αστέρι, εδώ είναι το φως που φέρνεις. Εμείς λοιπόν, ως άνθρωποι, φέρνουμε διέστηση, σοφία, φέρνουμε εμπειρίες, αλλά φέρνουμε και ένα φως στην ψυχή. Εσείς, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, φέρνετε φως στην ψυχή μέσα στην οικογένεια. Φωτίζετε, έχετε μάθει να φωτίζετε τους ανθρώπους. Με το δικό του τρόπο ο καθένας. Να φωτίζετε τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Είστε και θεραπευτές.
θεραπεύτριες, θεραπευτές, μπορεί να είναι και το επαγγελμά σας αυτό. Ασυνείδητα το κάνετε πολλές φορές αυτό. Μπορεί να είστε γιατρός, έτσι, γιατί εδώ ο Ερημίτης ανήκει στο ζώδιο του Παρθένου και ο Παρθένος συνήθως σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν σημαίνει ότι είναι το απόλυτο, σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με θεραπευτές οποιασδήποτε μορφής. Φυσιοθεραπευτής, χειρουργός, γιατρός, εκπαιδευτής, παιδοψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγος. Βάλτε ό,τι θέλετε εδώ πέρα μας. Βοτανολόγος, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Χημικός. Ναι, θα μου πει το χημικό. Ναι. Ο βιολόγος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για την ανθρωπότητα και φέρουν τις γνώσεις τους στο φως τους και το δίνουν στους άλλους ανθρώπους. Αυτό βέβαια γίνεται και ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα της υγείας. Είπαμε, μοιράζω πόνο. Σας το είπα. Μοιράζουμε πόνο, εδώ βγαίνουν όλα. Λοιπόν, εδώ, μάλιστα. Η υγεία είναι. Εδώ έχει να κάνει με τη γυναίκα. Είναι μία βασίλισσα. Μία βασίλισσα μπαστούνι. Που η βασίλισσα μπαστούνι σημαίνει πολύ ψηλή ενέργεια. Φίλες και φίλοι, έχετε πολύ υψηλή ενέργεια. Τώρα, ο καθένας μετά την ενέργειά του, πώς θα τη διοχετεύσει και πώς θα την κουράσει, ας το πούμε, είναι ένα άλλο κομμάτι, εντάξει. Αλλά η βασίλισσα όμως εδώ σημαίνει πολύ μεγάλη διαίσθηση, ακούτε το σώμα σας δηλαδή, και επειδή αυτή η γάτα εδώ δεν είναι γρουσούζικη, αυτή η γάτα είναι πάρα πολύ γλυκιά, σημαίνει η διαίσθηση, είναι δίπλα στη βασίλισσα, είναι κοντά στη βασίλισσα, και επειδή αυτή η βασίλισσα, αν δείτε και το σώμα της, είναι αρκετά θελκτικό, αρκετά ερωτικό, ας το πούμε, δείχνει τη δύναμη, τη ρώμη του σώματος. Λέων εδώ, κυρίως, που κυβερνάει αυτή την κάρτα, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της φωτιάς. Δύναμη εδώ. Είναι η δύναμη, το ψυχικό σθένος που είπαμε. Φωτιά, ψυχικό σθένος, πολλή ενέργεια, και αυτή η πολλή ενέργεια, εάν διοχετευτεί κατάλληλα, με κατάλληλο τρόπο, αυτή η ενέργεια μπορεί να σας θεραπεύσει. Ναι, γίνεται. Οι σκέψεις μας θεραπεύουν, το συναίσθημά μας θεραπεύει. Η διαίσθησή μας μπορεί να μας θεραπεύσει. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, να μην τον μπερδέψω, να προχωρήσουμε. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ελπίδες και οι φόβοι. Ποιες είναι οι ελπίδες και οι φόβοι. Είναι, μάλιστα, είναι το 6 πεντάκτινο. Το 6 πεντάκτινο δεν είναι άσχημη κάρτα. Είναι καρμική όμως κάρτα. Έχει να κάνει με το παρελθόν, έχει να κάνει με το χρήμα. Αυτό το οποίο σας προβληματίζει είναι η οικονομική ασφάλεια. Δεν είναι κακό, γενικότερα στη χώρα που ζούμε με όλα ό,τι έχουμε περάσει, η οικονομική ασφάλεια έχει χτυπήσει κόκκινο, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι γεγονός, είναι μια πραγματικότητα. Δεν λέμε ψέματα. Ειδικά τώρα, άμα δείτε τους τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πραγματικά δίνεις, να εδώ ζητάνε όλοι. Να σας πω, εδώ είναι η ΔΕΗ, εδώ είναι η ασφάλεια, εδώ είναι η υπόλοιπη ενεργειακή κρίση και δεν ξέρω τι άλλο. Όλοι ζητάνε να σου πάρουν. Εντάξει, μας τα παίρνουν χοντρά. Και εσύ δίνεις και λες, μα πού θα πάει, δεν έχω άλλο. Προσπαθώ να τα ζυγίσω, δύο μου μείνανε. Μου έχετε πάρει τρία, μου έχουν μείνει δύο, τι να κάνω, πώς θα περάσω, εγώ πώς θα ζήσω. Ω, πρέπει να πληρώσεις. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, είναι ότι, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, πέρα από αυτό, είναι ότι δεν έχετε πρόβλημα να δώσετε, αλλά ανησυχείτε πάρα πολύ να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Δηλαδή, οκ, ρε παιδί μου, δηλαδή, να δώσω, αλλά να παίρνω όμως κιόλας. Να υπάρχει μια ισορροπία καταστάσεων. Και αυτό είναι που επιθυμείτε. Δηλαδή, να περνάω καλά οικονομικά, να έχω την οικονομική μου άνεση. Δεν ζητάω κάτι τρελό, γιατί αυτή η κάρτα σημαίνει θέλω οικονομική άνεση, όχι κάτι τρελό όμως. Δηλαδή, δισεκατομμύρια και αυτό και να πετύχω και να κάνω και επιχειρηματίας μεγάλος, να βγάζω του κόσμου τα λεφτά. Όχι, όχι, όχι. Είστε ικανοποιημένες, ικανοποιημένοι, με σχετικά, δηλαδή όπως ορίζει ο καθένας την οικονομική άνεση. Να έχει ένα σπίτι να μείνει, να έχει το αυτοκινητάκι του, να έχει τη δουλειά του, να έχει την ζωή του, να μπορεί να κάνει τα έξοδά του, να μπορεί να αγοράζει από το σούπερ μάρκετ, να αγοράζει τρόφιμα έτσι, να τρώει ικανοποιητικά. Δηλαδή κάποια τέτοια πράγματα, βασικές ανάγκες δηλαδή. Εδώ λοιπόν ο φόβος είναι να μήπως δεν το έχω αυτό ή στο μέλλον δεν το έχω αυτό. Αυτό που απαντάει η κάρτα όμως είναι ότι μπορείς να τα εξισορροπήσεις και να τα φέρεις σε μια τέτοια κατάσταση όπου δεν υπάρχει φόβος γενικότερα στο οικονομικό κομμάτι. Τα ζυγίζεις και τα φέρνεις περίφημα. Τα καταφέρνεις περίφημα. Πάμε να δούμε τους φίλους. Για να δω τους φίλους. Για να δω τους φίλους. Οι φίλοι λοιπόν έχει βγει 1-4. 1-4 ξύφων. Ακούστε. Οι φίλοι γενικά σαν εξωτερικό περιβάλλον περνάνε τις δικές τους δοκιμασίες, εντάξει. Θέλουν το δικό τους χρόνο να ιαθούν από τα δικά τους πράγματα. Οτιδήποτε είναι για τον καθένα.
Μπορεί όντως να αρρωστήσανε πρόσφατα, μπορεί όντως να περάσανε, να κολλήσανε τον ιό, μπορεί να περάσανε κάτι άλλο, μπορεί να ήταν μια αλλίωση, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα, έτσι δεν υπάρχει μόνο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάτι εδώ σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν το επόμενο διάστημα και να ηρεμήσουν. Να σταθούν ότι μπορούν να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Άρα υπάρχει μια σιγή ασυρμάτου που λένε. Δεν είναι κακό, δώστε τους λίγο χρόνο, λίγο χώρο. Το 4 μπορεί να σημαίνει από 4 ημέρες μέχρι 4 εβδομάδες και 4 μήνες. Ναι, όντως. Οι φίλοι όμως είναι εκεί για εσάς και όταν είναι έτοιμοι θα σηκωθούν όρθιοι και θα σας βοηθήσουν. Είναι και μια περίοδος κιόλας όπου τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν υπάρχει και μια απομόνωση, λίγο φοβούνται, έτσι. Είναι οικονομικές δυσκολίες, είναι ενεργειακή κρίση, είναι αυτά. Okay, εντάξει. Θέλουν λίγο χρόνο όμως, έτσι. Θέλουν το χώρο τους. Το άλλο σημαίνει ότι είναι και μια περίοδος όπου λίγο η εξωτερική, η έξοδη, να βγαίνουμε αυτά, είναι λίγο περιορισμένη ακόμα για την ώρα. Οι φίλοι για κάποιο λόγο είναι λίγο κοιμισμένοι. Είναι λίγο ίσως και στο δικό τους κόσμο, θα μπορούσα να πω, σαν μια άλλη έννοια. Και ίσως να μην καταλαβαίνουν τις δικές σας τις ανάγκες και τις δικές σας επιθυμίες, ας το πούμε. Δεν είναι όμως κακή κάρτα. Είναι κάρτα της που μπορεί να αφυπνιστεί. Κάτι δηλαδή να μιλήσετε κιόλας, αν κάπου έχετε χαθεί, να μιλήσετε και να ξαναβρεθείτε. Και πάμε λοιπόν και σε ένα αποτέλεσμα. Για να δούμε και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο ακόλουθος, μια πολύ ωραία κάρτα. Είναι ο ακόλουθος λοιπόν μπαστούνι. Ο ακόλουθος μπαστούνι σημαίνει αισιοδοξία, σημαίνει ελπίδα, σημαίνει κάθομαι πολύ δυνατά πάνω σε αυτό το καρμικό μπαστούνι, που το μπαστούνι είναι και ένα ραβδί μαγικό, φίλες και φίλοι. Γενικά, αυτό συμβαίνει μόνο στο βασιλιά μπαστούνι, στον υπότη, στη βασίλισσα και στον ακόλουθο. Είναι οι φιγούρες οι οποίες έχουν μαγικές ικανότητες και μαγικές δυνάμεις. Εντάξει. Κατάκτηση, δύναμη, κοιτάζω στο μέλλον, έχω αποφασιστικότητα, ξέρω τι θα κάνω, καινούργια πράγματα, δυναμικές, φέρνω νέα μηνύματα, ναι όντως μπορεί αυτό να σημαίνει και εγώ που φέρνω κάποια μηνύματα και που σας λέω και από το κανάλι και επικοινωνούμε κτλ. Έχετε όμως τη δύναμη, έχετε όμως το σθένος, να πολεμήσετε για τα ιδανικά σας, να αναλάβετε την ευθύνη, έχετε πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, ό,τι έχετε περάσει, okay. Και νέο ξεκίνημα. Νέο ξεκίνημα. Εδώ τώρα αυτό, επειδή είπαμε αυτός είναι ο χρόνος, γιατί κυρίως εδώ χρόνος δεν έχουμε. Μπορούμε να πούμε μόνο εποχή, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιήσω αυτό που είναι χρόνος. Είναι οι επόμενες, είπαμε 10 ημέρες, 10 εβδομάδες, μέχρι και 10 μήνες από την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Κλείνουμε λοιπόν με τον ακόλουθο μπαστούνι, που είναι ένα πολύ δυνατό και αισιόδοξο χαρτί για το μέλλον σας, στο οποίο δείχνει ότι μπορείτε να κατακτήσετε τον κόσμο. Το λέω συμβολικά, έτσι. Μπορεί να πετύχετε πάρα πολλά πράγματα. Φίλες και φίλοι, κάντε την εγγραφή σας, κάντε το like, πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, να μην χάνετε οτιδήποτε καινούριο ανεβάζω και μένετε στην απέξω που λένε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ για τα email που μου στέλνετε, για τα θετικά σας λόγια. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να περνάτε, ετοιμάζω πάλι κάτι εξωφρενικό, ανεπανάληπτο, φοβερό, καταπληκτικό. Μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες. Μάλλον Σάββατο ή Κυριακή θα τα ξαναπούμε πάλι. Εννοείται θα επικοινωνήσουμε πάλι και μέσω της κοινότητας. Οπότε γι' αυτό πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται και από την κοινότητα του καινούριου ανεβάζου. Μην το αφήσετε. Είναι ωραίο αυτό. Αν δεν σας έχω ειδοποιήσει, μάλλον έχετε επιλέξει κάποια ρύθμιση μέσα από το κινητό σας, αν δεν έρχεται ειδοποίηση. Γιατί μέσα από το κινητό μπορεί να έχετε επιλέξει να μην έρχεται καμία ειδοποίηση. Οπότε το YouTube λέει, απ, το έχεις επιλέξει, άρα δεν μπορώ να το ενεργοποιήσω αυτό. Λοιπόν, και με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Να είστε καλά.